καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κορφοπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουστίσεις και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ωραγιάχμα, πάμε να κάνουμε μία ακόμα υπέροχη ζουμουσάδα, πάμε να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχο μια καραπιπερίμ! Σε ποιον ανήκουν οι μετοχές της εκπομπής? Ένα ερώτημα, δηλαδή, σε ποιον ανήκει το ζουμού σου? Σε ποιον ανήκουν οι μετοχές των Χριστουγέννων? Σε ποιον ανήκουν οι μετοχές του Αγίου Βασίλη? Τα απαρέμφατα, όχι μόνο οι μετοχές, και τα, και τα γερούνδια και τα σουπίνουμ. Εγαλεντήστε το όλο αυτό. Δεν πιστεύω κανένας να ταράχτηκε. Έτσι, δεν πιστεύω κανένας να έχει καμιά φοβία, καμιά αυτή, καμιά κανένα δισταγμό. Σας τα είχαμε πει. Εδώ και καιρό λέγαμε. Θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν, όχι θα αρχίσουν, θα συνεχίσουν αλλά θα κορυφώσουν για να χρησιμοποιήσουν μέσα με γεμάτα στη λάσπη, γεμάτα στο ψέμα, γεμάτα στη συκοφαντία. Μοιράζει, δεν πειράζει, γλεντολόι τώρα. Μηνύσεις αβέρτα και αγωγές. Όποιος πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, όποιος πιάνει στο στόμα τον Ιβάν Σαββίδη, πλέον θα πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει και θα τρέχει στα δικαστήρια. Και όχι μόνο αυτοί που τα βγάλανε, καλά εκεί δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον Γαύρο, αλλά και αυτοί που τα στήριξαν και τα υποστήριξαν και τα διέδωσαν και τα αναπαρήγαγαν. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι. Και να δούμε ποιος είναι ο καθαρός και ποιος είναι ο βρώμικος. Ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε ρε, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε και δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η σπίδα στα μάτια. Την καλημέρα, την καλημέρα όπου και να βρίσεις, Ελλάδα και εξωτερικό. Καλημέρα στην Τίνα Δημητριάδου που αυτή τη στιγμή γράφει μήνυμα στο Messenger, στην ομάδα μας, ανοίξαμε τον μπλιμπλί και γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Όλο αυτό, όλο αυτό το χθεσινό, καλά, μέχρι υποβιβασμοί, αυτά ονειρεύονται διάφορα, τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Περίμενα να δουν την Κυριακή. Θα κερδίσουν. Θα κερδίσουν, αν κερδίσουν καλώς. Τώρα που είδαν ότι την Κυριακή ούτε έτσι, ούτε με τον κακό ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρο δεν μπόρεσαν. Ξέχασαν πως είναι να με νικάνε. Βγάλανε και επειδή το Σάββατο είναι το ΠΑΟΚ Ξάνθη, παρεπιπτόντως για αυτό το ματς δίνουμε 5 εισιτήρια. Βγάλανε λοιπόν τα υπερόπλα, τι να κάνουν οι δόλοι. Σκούζουν, μήπως και γίνει κάτι. Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες, γιορτάζει ο δικός μας ναός, γιορτάζει η εκκλησία δίπλα στο ναό, ο ναός δίπλα στο ναό, στον ένα βάζει εισαγωγικά. Πολύ δεμένοι είμαστε με αυτήν την εκκλησία δίπλα, έτσι για τους λόγους τους ευνόητους. Μέχρι εκεί, μέχρι το προάβλιο θα φτάσει το νέο γήπεδο, να ξέρετε. Η νέα Τούμπα θα φτάσει μέχρι εκεί που λέει εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ 1926, μέχρι εκείνο το πεζούλι θα φτάνει το γήπεδο, όταν θα γυρίσει και όταν θα γίνουν πράξη. Όλα αυτά που περιμένουμε, όλα αυτά που έχει υποσχεθεί ο Ευεργέτης. Και σε εκείνο το ναό και βάφτισα το γιώκα μου. Σε εκείνο το ναό βάφτισα και το βαφτιστήρι μου. Σε εκείνο το ναό θα παντρέψω κιόλα τον Ιούνιο τον αδερφό μου και φίλο μου Απόστολο. Πονάνε, τι θέλετε να πούμε, θέλετε να πούμε για υποβιβασμό? Τι, ναι βεβαίως υποβιβάζεται και υποτιμάτε την νοημοσύνη του Κοσμάκη. Το φεδρό της υπόθεσης, πριν πάω στους χορηγούς θα τους πω μπαμπαμ, το φεδρό της υπόθεσης είναι ότι μιλάει αυτός για πολυιδιοκτησία. Μιλάει ο Ολυμπιακός που τόσα χρόνια σάπισε το ελληνικό ποδόσφαιρο με τα παραρτήματά του, με τους δανεικούς του, με τους βαστάζους του, με τους οσφιοκάμπτες, με τα γλυφτράκια, με τους υπηρέτες του, με τους εντολοδόχους. Μιλούν αυτοί για πολυιδιοκτησία. Ρε Ντουγάνια, ακόμα και αν, εγώ λέω, είναι ο υποθετικός λόγος του μη πραγματικού. Ακόμα και αν είχε την Ξάνθη ο Σαββίδης, θα άφηνε έτσι ελεύθερα χαρτιά και τέτοια για να μπορείτε να το μάθετε εσείς?
Δηλαδή λίγο λογική θέλει. Τώρα μινισάρες. Τώρα αγωγές. Τώρα θα τρέχετε. Και μην πείτε μετά ότι πονάει μεσούλα πάλι ως φυαλγίες, ως φυαλγίες και τέτοια. Αιμορροίδες, ως φυαλγίες. Μαγουλάδες. Σταφυλόκοκος. Πλατυποδία. Ε? Καταράκτης. Αλοπεκίαση. Δηλαδή μπορείτε να... διάφορες δικαιολογίες. Όταν έρθει η ώρα όμως, να μην κρυφτείτε. Να μην κρυφτείτε όταν έρθει η ώρα. Καημένοι, πώς μίκριναν. Καλά, όχι ότι είχαμε και σε καμιά υπόλοιψη, αλλά πώς μίκριναν το μέγεθός τους. Να σκούζουν χθες πανηγύρι, σου λέει αυτό είναι, τελειώσαμε. Τους τελειώσαμε με αυτούς. Και η Ξάνθη και την έχει ο Σαββίδης και υποβιβασμό, ξέρετε. Έρχεται η απόφαση για τους 28, για τα στημένα. Επίδυση έκθεση του παρατηρητή για τα έσχη, για τη ζούγκλα, για τα σκαμερά που γίναν έξω από το Καραϊσκάκης είναι πολύ επιβαρυντική. Κάπου πρέπει να ρίξουμε, κάπου πρέπει να ρίξουμε το βάρος αλλού. Και ο Γαβαλάς, έλα ρε Γαβαλά, μίλησες, γιατί μέχρι τώρα μιλάει μόνο ο Μπαρμπασάβας και ο Καραπαπάς. Υπάρχεις κι εσύ και βγήκες να μιλήσεις. Βγήκε λοιπόν και είπε, πώς θα γίνει, λέει, το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Θα γίνει υποβροχή. Τι άλλο δεν θα σου πούμε. Θερμοκρασία. Ποιος θα πάρει ποια εστία. Σάββατο θα γίνει. Θες άλλες πληροφορίες. Λυσάξανε. Λυσάξανε. Αυτή είναι η έκφραση. Δεν μπορούν να το ανεχτούν. Δεν μπορούν. Και αφού δεν μπορούν, θα προσπαθήσουν. Πέρσι ήταν οι πρέσπες, τώρα βλέπουν ότι ακόμα και με δική τους την κυβέρνηση δεν μπορούν να ορθοποδήσουν αγωνιστικά, δεν μπορούν να κερδίσουν. Ακόμα και έναν μέτριο ως κακό στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Οι ξένοι διαιτητές παραμένουν, το ΒΑΡ παραμένει, αφού κάνανε τις προσπάθειες, μήπως και γυρίσουν τα πρωτοπαλή καρά τους. Οι Αρετόπουλοι, οι Παπάδες, οι Μίτσχοι, οι Κομίνιδες, οι Σπάθες, οι Καλογερόπουλοι, όλοι αυτοί οι ωραίοι τύποι που τους κράτησαν ζωντανούς τόσα χρόνια, που ήταν βασικά, βασικά γρανάζια στο ρουλεμάν για να πηγαίνουν και να παίρνουν τα 25 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Χωρίς προχρηματικά στο Champions League, έτσι κάνω κι εγώ το γαλαντό μου. Αυτός ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, ο σύγχρονος ευεργέτης της ομάδας, θα σας κυνηγήσει τώρα όπως δεν έχετε κυνηγηθεί ποτέ, να ξέρετε. Γιατί τα βάζετε με την εντιμότητά του. Το κάνετε μια φορά για το βγαλμένο μπουφάν και καλά μπήκε να σκοτώσει τον κόσμο, δηλαδή η λυθιότητα σε όλο το μεγαλείο. Και τώρα βρήκατε κάπου να πατήσετε και κάτι να πείτε. Έχουμε να δούμε ακόμα μεγάλα γλέντια. Και όσο θα περνάει ο καιρός και θα βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ πάει πάρει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν θα το πάρουμε αίτητη πάλι, πιθανόν. Τόσο θα μεγαλώνουν οι εφιάλτες σας, τόσο θα μεγαλώνει η αγωνία και ο φόβος σας. Να βγάλετε πράγματα, να ρίξετε λάσπη, να συκοφαντήσετε. Ακόμα κι αν δεν το πάρετε, να μειώσετε το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Να βρείτε τρόπους να ρίξετε λάσπη. Αυτοί είστε, αυτοί ήσασταν πάντα, αυτοί είστε και τώρα. Όλα τα άλλα τα κόβερε σε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Το γλεντάμε όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγάλετε. Περιμένουμε να δούμε. Η υπόθεση με τη ΣΕΚΑΠ και το πρόστιμο αυτά έπεσε στο κενό, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν το πρόστιμο του Σαββίδη. Και τώρα, αφού το καλοκαίρι προσπάθησαν να πνίξουν οικονομικά την ομάδα με το λεβεντόπεδο που έστειλαν και δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό ότι υπάρχει δάχτυλος εκεί και στείλαν αυτόν τον Μουτζαχεντίν να με σφυρίξει με τον Άγιαξ. Αφού λοιπόν έκαναν την ποινιά με την Νόβα, τώρα άλλο κόλπο αυτό τώρα. Άλλο. Γλεντίστε το. Αυτό έχω να σας πω. Γλεντίστε το και σήμερα, βλέπουμε και στα πρωτοσελιδάκια ποιοι από τους
δήθεν και ντεμεκ αντικειμενικούς, έκανε έτσι πεταρίτσα τους και αναπαράγουν. Ποιοι μπήκανε στο κολπάκι αμέσως. Ποιοι στα πρωτοσέλιδά τους μιλάνε για σκάνδαλα, για μπόχα, για βρώμα και τα καλά. Τον γάβρον οι εφημερίδες δεν περιμέναμε κάτι άλλο, έτσι. Από τον προβαταθλητή για τα υπόλοιπα μέσα. Εδώ όμως μιλάμε ότι πέσαν οι μασκούλες. Χώρια που βάζουν στην ίδια φωτογραφία Μαρινάκι και Σαββίδη και λένε μάχη μέχρι σκάτω και αυτά, δηλαδή ότι είναι δύο ίδιοι. Ότι είναι δύο το ίδιο βρώμικοι. Τους βάζουμε στην τραμπάλα μαζί να καθίσουν. Τα ίδια έσχη έχει κάνει ο ένας, τα ίδια έσχη έχει κάνει και ο άλλος. Καταλαβαίνετε πως γίνεται η εξομοίωση. Πως ο Πλιστάκης εγκληματίας κατά συρροή, δεν μιλάω τώρα, μιλάω συμβολικά, αυτός ο οποίος έχει κάνει 52 φόνους ας πούμε, σε μια υπόθεση, τον βάζει στο δικαστήριο μέσα με κάποιο που έκανε οπισθογωνία και χτύπησε με τον προφυλακτήρα του την πινακίδα του πίσω. Τους βγάζει και λες, κύριοι, φταίτε, είστε ένοχοι. Δίπλα είναι ο άλλος, έχει κάνει 52 φόνους. Και είναι ο δίπλα, ξαναλέω, ο άλλος που έχει κάνει την οπισθογωνία και χτύπησε την πινακίδα. Είστε ένοχοι, φταίτε, είστε επικίνδυνοι για την κοινωνία, τους λέει, τους εξισώνει. Τους εξισώνει, αθωώνει τον δολοφόνο, ενοχοποιεί τον πινακίδα, τον οπισθογωνία, το παρκάρισμα και τους φέρνει σε μία ίση κατάσταση. Αυτό γίνεται τις τελευταίες μέρες. Ψύχρεμα, ψύχρεμα, με ηρεμία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, όχι για να υδρώσουμε, όχι για ανησυχία, όχι φόβος, όχι ένα μπουμπούλα, τίποτα από όλα αυτά. Απλά γέλιο μέχρι δακρύων. Ο ξάδερφος του ανιψιού της συμπεθέρας της θείας που είχε, που αυτό, που εκείνο. Ναι, 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 αυτός ακριβώς. Αυτός. Εγώ ξαναλέω, ποιος έχει τις μετοχές του Αγίου Βασίλη. Να μας βγει να μας πει, ποιος έχει τις μετοχές των Χριστουγέννων. Ποιος είχε τις μετοχές της Φάτνης. Ποιος ήταν εκεί. Να δούμε το ενοικιαστήριο της Φάτνης. Και έτσι προχωράμε τις ζωές μας. Χορηγούς δεν είπα, θα τους πω τώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, τι να πούμε άλλο. Έγινε παιδιά, μέγας πανικός, πήγε ο Κοσμάκης. Τα πήρε στο κόστος τα πράγματα, τρελές εκπτώσεις. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα και στο inbox με ευχαριστίες για να τις μεταβιβάσω, γιατί μέσα στον πανικό που έγινε είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτόν τον άνθρωπο φίλο μου και που μοιράζει αφιδώς. Μοιράζει στον κόσμο καινούργια πράγματα, τηλεοράζει κινητά. Εμείς μόνο στις τελευταίες μέρες δώσαμε 3 φορές κινητό και Xiaomi και Huawei και Alcatel και tablet και 2 φορές τηλεοράσεις, 1 φορά Sony, 1 φορά LG, όχι τώρα δευτεράτζες, όχι τίποτα μάρκα μέκαψες, όχι πουθενέξ, τις κορυφές στην αγορά, τις κορυφές. Αυτό το διάστημα μπαίνετε, βλέπετε τις LG, τις τηλεοράσεις, παθαίνετε σοκ, κάθεσε μπροστά χθες που πέρασε μια βόλτα από εκεί να δω το Μάκι, καθόμουν μπροστά σε μια LG OLED, ήταν ένας τύπος πάνω σε ένα κύμα να πούμε και έκανε σερφ και βράχηκαν τα παπούτσια μου και τα μπατζάκια από το παντελόνι μου. Τόσο ζωντανή ήταν η εικόνα. Τι να λέμε τώρα. Μπαίνετε εκεί, λέτε είμαι τσατσαρόσκυλο, είμαι ζουμουσάκι, ήρθα κάνε μου τιμές. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο το διάστημα μία εβδομάδα ή μία μέρα, Black Friday, και θα με θυμηθείτε. Όσο για το πιο εκλεκτό ψάρι στην πόλη, χωρίς αφιβολία πλέον, γιατί ηγείται της όλης ιστορίας, Αιγαίων και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Έπαθαν πλάκα οι Γερμανοί που ήρθαν επίσκεψη οι φίλοι μου και πέρασαν από εκεί. Και ξαναλέω, μπαίνεις μέσα σε ένα ιχθυοπολείο και δεν μυρίζει ψαρίλα, μυρίζει θάλασσα. Μυρίζει θάλασσα. Πεντακάθαρα όλα και στο δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Για το πιο νόστιμο γλυκό της πόλης. Είτε σιροπιαστά, είτε κουραμπιέδες, είτε μελομακάρονα, είτε τουρτάρες, είτε παγωτό,
είτε ψωμιά, είτε τσουρέκια, είτε βασιλόπιτες, ό,τι θέλετε. Νικολαίδης, Ζαχαροπλαστεία, Καραολί και Δημητρίου, 237 και 163 και θα με θυμηθείτε. Εκλεκτά όλα, μοσχοβολάει ο τόπος. Σε Ζαχαροπλαστεία τους χρόνια η οικογένεια Νικολαίδη είναι μπροστά από όλους. Μπροστά από όλους. Και φυσικά για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, αδερφή Τσαντεκίδη, 683-202, 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι μπροστά. Μπαίνεις μέσα και λες, δεν μπορεί αυτά να είναι μεταχειρισμένα τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται αυτός ο στόλος που έχεις εδώ να μυρίζει καινουργίλα παντού. Απέναντι από το τζάμπο στο ωραίο καστρο. Τι κληρώνουμε σήμερα? 5 εισιτήρια για ΠΑΟ Ξάνθη. Τη δουλειά μας, την προσήλωσή μας, το στόχο μας, στις αρχές μας, στο DNA μας, στην αξιοπρέπειά μας. Και άσε τους άλλους να κυλιούνται. Ας τους να αντιπαρέρχονται μέσα τα οποία είναι σαπίλας, βρωμιάς. Έτσι είχαν μάθει, με αυτόν τον τρόπο τόσα χρόνια κινούνταν. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουν να αποδομήσουν και τον Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να το ανεχτούν. Δεν μπορούν να το καταπιούν. Δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι θα μείνουν τρίτη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Αν δουν ότι δεν μπορούν να το πάρουν, αν δουν ότι δεν γίνεται, ότι δεν μπορούν αγωνιστικά και ότι ξέρουν ότι θα χάσουν βαθμούς και αλλού και βλέπουν το 47 αίτητος και τρελαίνονται, τι θα κάνουν? Σας το φωνάζω χρόνια αυτό και βλέπετε ότι βγαίνει. Θα κοιτάξουν λοιπόν να μειώσουν αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ. Να το υποτιμήσουν, να το προσβάλλουν, να το λερώσουν, να το μουτζουρώσουν, να το λεκιάσουν. Πείτε, έχει λέξεις? Η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου έχει να πει. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Τώρα, πάρα πολύ πρόθυμοι φυσικά να τσιμπήσουν. Πάρα πολύ και εκτός Ολυμπιακού εννοείται, το ξαναλέω. Διάφοροι ταλέποροι που θα μπουν στη διαδικασία. Γιατί πώς θα ζήσεις με τον ΠΑΟΚ μπροστάρι? Πώς θα ζήσεις? Δεν αντέχεται αυτό. Να βλέπεις τον ΠΑΟΚ αίτητο 47 αγώνες, να παίρνει 2 ντάμπλ, να ετοιμάζεται για τη νέα Τούμπα, να ετοιμάζεται για το Σεντόνι και το Champions League. Τρελαίνεσαι! Δεν μπορείς! Δεν μπορείς! Οπότε θα βρουν βαστάζους και μέσα στην πόλη θα βρουν υποστηρικτές. Βεβαίως. Πάντα πρόθυμους να υιοθετήσουν. Όποιος λοιπόν παίζει και πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟ και τον Ιβάν, βεβαίως, αν έχει κάνει κάτι παράνομο, έχει κάνει κάτι το οποίο είναι κατά του νόμου, βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι. Αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Η θεία του ξαδέρφου, της συμπεθέρας, της συνυφάδας που είχε αυτό και είχε εκείνο. Βρήκαμε. Μιλάει για πολυιδιοκτησία Ολυμπιακός. Μιλάει για πυρασφάλεια και κατά της πυρκαγιάς και τον εμπρισμό των πόλεων ο Νέρονας. Και κάνει παρατήρηση στον δίπλα που παίζει με το τσακμάκι του και κάνει χαβαλέ την ώρα που περιμένει το λεωφορείο και του λέει, φιλέ, πρόσεξε, μπορεί να κάψει την πόλη. Αυτό ακριβώς γίνεται. Μας κουνάνε το βρώμικο, το ολοβρώμικο και τσιχαμερό χέρι τους, μας το κουνάνε αυτοί, παιδιά. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα αυτές τις ώρες? Το είδατε ότι κλιμακώνεται αυτό που λέμε? Έτσι. Έτσι. Και προσέξτε, δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να ρωτήσουμε εμείς ποιος έχει μετοχές σε ποια ομάδα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καν. Ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται. Αφήστε το. Αφήστε τους. Τόσα χρόνια. Εδώ χθες βγήκε η είδηση ότι κάνει ο πρώην ποδοσφαιριστής που πρωτοστάτησε στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τζίλου, γιατί δεν μιλάμε για απλό ξυλοδαρμό, μπορεί να τον αφήνει στον τόπο. Έτσι. Πήγε, λέει, και έκανε μήνυση κατά των αστυνομικών, κατά του Τζίλου, δηλαδή ο φερόμενος, πρέπει να βάζουμε και το φερόμενος μπροστά, ο φερόμενος ως δράστης, ο θήτης, πήγε και έκανε μήνυση στο θύμα. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον γιατί δεν πέθανε. Γιατί δεν πέθανε, ρε, παλιό χαρακτήρα. Γύρισε ξαναπέζ διαιτητής, δεν έβαλε μυαλό. Και βγαίνουν και τα αποφάσεις για τους 28, εκεί με αποδείξεις, με ονόματα.
Βγαίνουν τα βιντεάκια για τα έσχη που έγιναν έξω από το Καραϊσκάκης. Θα αποδειχτεί μες την εβδομάδα τι έγινε με τον αξιωματούχο. Αν έχει φάει ξύλο ο αξιωματούχος της UEFA, εκεί υπάρχει υποβιβασμός. Εκεί μαύρο φίδι που τους έφαγε. Τι να βγάλουμε, ας βγάλουμε λοιπόν μια αρλούμπα. Γιατί δεν πήγες ρε καραπαπά, αφού είστε τόσο σίγουρος στο δικαστήριο να τα πεις, όταν είπες ότι εγώ που είναι με ποιες, ποιος έχει τις μετοχές, αυτός ένα μηδέν τις έχει. Αλλά η μέση είναι άτιμο πράγμα παιδιά, η οσφιαλγία. Άτιμο. Πόσο γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν, λέει η Ντίνα. Ξεβρακωθήκατε ρε, σκάσατε. Σκάσανε, λυσάξανε, σκάσανε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καλημέρα με υγεία. Χρόνια μας πολλά. 92α, ΕΣΟ 216 σειρά, Θήβα πυροβολικό. Δεν γίνεται αδερφέ. Δεν γίνεται αυτό που μου λες. Ρε φίλε, ειλικρά τώρα, με σειρά Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία, Γαλλία και τώρα πλέον Ρουμανία. Έχω γνωρίσει χιλιάδες συμπατριώτες παντού. Ένας δεν βγήκε στην γνωριμία να μου πει είμαι από τη Θήβα. Τα τείχη τα έχουν ρίξει ακόμα ή τα έχουν. Χαχα, γεια σου τριαντάφιλε. Από τη Ρουμανία. Φίλε, στη Θήβα πραγματικά δεν έχω γνωρίσει κανέναν. Εκτός από τον τραγουδιστή τον Θηβαίο, ο οποίος λόγω επιθέτου λέει ότι είναι από τη Θήβα, δεν έχω. Εκεί έκανα πάντως. 95 ΒΣΟ. 1995. Ακόμα με άσπρα λογιώσουμε και χωρίς κινητά, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε καταπέλτες. Κυνήγι δεινοσαύρου. Αυτά σε γενικές γραμμές έχω να σας πω. 5 εισιτήρια πάω Ξάνθη. Εμείς το Σάββατο τη δουλειά μας, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουν τώρα, πρέπει οι παίχτες Ξάνθης να χτυπάνε, να κάνουν τάκλινγκ στην καροτίδα, να ματώσουν, να πεθάνουν μέσα στο γήπεδο για να αποδείξουν ότι όχι, όχι, δεν είναι. Δεν. Φυσικά υπάρχει στο αφήγημα αυτό στη γελοιότητα ανακοίνωση ΠΑΕΠΑΟΚ. Φυσικά υπάρχει το ποστάρισμα του Ιού Σαββίδη. Την Κυριακή κατάλαβαν ότι θα χάσουν το πρωτάθλημα για ακόμα μια χρονιά και άρχισαν τις πρακτικές λάσπης. Σας φθήνει όλη η Ελλάδα και εσείς νομίζετε ότι βρέχει. Έχει γράψει η ιδέα ανακοίνωση ΠΑΕΠΑΟΚ, λέει: οι γελοιότητες και τα παραμύθια του Ολυμπιακού και το συν αυτό παρατρεχάμενο συνεχίζονται. Νέο αφήγημα ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ξάνθης. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι, ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ΠΑΕ Ξάνθη, όπως επίσης και κανένα συγγενικό του πρόσωπο. Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια με τους επαγγελματίες ψεύτες και συκοφάντες που σπηλώνουν πρόσωπα, συνειδήσεις και ομάδες. Περιμένουμε λογικά την αυτόματη υιοθέτηση του παραμυθιού από τον ίδιο τον Υφυπουργό Αθλητισμού και τις αυθόρμητες ενέργειές του προς τη διαλεύκανση του ζητήματος που καταγγέλει ο εκ του θαύματος ο Ολυμπιακός. Αυτά που λέτε. Ξέρετε τι λέει όποιος έχει λίγο, ας πούμε, καθαρό νου. Ασχέτως αν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και Ολυμπιακοί το λένε. Πόσο έχεις μικρύνει, Ολυμπιακέ. Τι άλλο θα κάνετε. Δηλαδή, τι άλλο θα μηχανευτείτε. Τι άλλο. Πριν 2 χρόνια σκηνοθετήσατε μία θεατρική παράσταση, ξεφτυλιστήκατε, ρεζιλευτήκατε πλέον και με τη στάβα του δικαστηρίου έκανε ένα τον πεθαμένο. Πέσε κάτω, πέσε κάτω. Δεν έχετε πραγματικά κανένα δισταγμό να κάνετε το οτιδήποτε. Έχει δίκιο ο Αλεξανδρής που έλεγε και το παιδί μου κλέβω στο τάβλι για να κερδίσω. Και τι έγινε. Εγώ λέει έπεφτα. Εσύ ρε γιατί το έδινες. Τι λες ρε. Τι λες ρε χαντούμι. Αν ήξερε ότι δεν θα στο δώσει θα έπεφτες. Έπεφτες επειδή ήξερε ότι ήταν μιλημένος ο άλλος και θα στο δώσει. Και μετά να τα 3 ποταλάκια στην τσέπη. Να τα 25 εκατομμύρια το καλοκαίρι του Champions League χωρίς προκριματικά. Να τα ψυχουλάκια σε κανένα βαζελάκι να βγει και να αποκλειστεί για να πάρει το market pool και εμείς να τρώμε τις σάρκες μας τις Δευτέρες και να ακούμε για την ψυχή του πρωταθλητή και το εσάλιο λιοντάρια μέσα στον ρουσικό χώρο γύρισαν το μάτς αυτά προσωπικότητες έτσι αλλιώς να ακούμε τέτοια. Τελειώσαν αυτά, να ξέρετε. Δεν πάει να πείτε ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει τις μετοχές από το φεγγάρι. Ο Ιβάν έχει τις μετοχές από το φεγγάρι. Σας παρακολουθεί ο κόσμος και γελάει πραγματικά να σκούζεται,
να ψάχνετε να βρείτε από πού να πιαστείτε, από πού να δικαιολογήσετε την ανυπαρξία σας. Γιατί αν γινόταν μια στραβή για σας την Κυριακή και έτσι γινόταν και κανένα 0-2, πρώτα οι κοκαλικοί ή του Σοκράτη κόκαλοι που ευγνωμονούν τον Σοκράτη για αυτά που έκανε στον Ολυμπιακό θα γύριζαν να σκοτωθούν μεταξύ τους με του Μαρινάκη. Πρώτοι. Και μιλάτε εσείς για πολυδιοκτησία. Μιλάτε εσείς που βγήκαν οι ίδιοι πρόεδροι σας πριν λίγες μέρες και λέγανε οι πρακτικές σου, οι άνθρωποι του Κόκαλης έλεγε. Στο Μαρινάκη και ο Μαρινάκης στο Κόκαλη. Δεν τα λέμε εμείς. Άντε εμείς είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Και οι πρακτικές του Θωμά Μητρόπουλο που τον πήρες και οι συμμαχίες σου και έτσι και αλλιώς. Καταλάβατε. Έχει ακόμα πολύ ψωμάκι μπροστά, να ξέρετε. Έχει πολύ δρόμο. Αυτά τα δύο double ήταν μόνον η αρχή. Και με αυτή την κουβέντα μου θα πάμε στο διάλειμμα. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Πάω Ξάνθη. Εμείς τη δουλειά μας. Εμείς αναπόσπαστοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε. 3 βαθμούς. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια. Και δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανένα τίποτα. Ειδικά στους βρώμικους. Ειδικά σε αυτούς που πετάνε τη λάσπη με τον ανεμιστήρα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε γραμμούλες όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ήδη αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Έχει κάνει, καλά ο Κολομπάμπο έχει κάνει υπέροχο πείμα εχθές. Και όχι μόνο ο Κολομπάμπο, χθες με τα λαμπιόνια έγινε ένας χαμός. Αν επιτρέψουν οι γραμμές σήμερα ή αύριο, θα βάλουμε τον στρατηγό που το ζητάτε τόσες μέρες, τον υπέροχο Μάκη, ο οποίος, τον Μαυρομιχάλη των κατακόσμων Μανάβη, ο οποίος με αυτά που μας είπε, γιατί εδώ πρωτομίλησε μετά από 40 χρόνια που είχε να μιλήσει σε ραδιόφωνο, μας έκανε αυτή την τεράστια τιμή, το έχω πει πολλές φορές, το να σε εμπιστεύεται, το να σου ανοίγει την καρδιά του και να μιλάει ένας τέτοιος δύσκολος άνθρωπος, να εμπιστευτεί και να γνωρίσει και να αναγνωρίσει, για μένα είναι παράσημο. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε! Ζουμπου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Λυσμόνησα να πω ότι εκτός από τα 5 εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου, άμα μου ξεφεύγει η Κυριακή, η δύναμη της συνήθειας, 6 Δευτέρα φύσης που λέει, πέρα από λοιπόν από τα 5 εισιτήρια, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, τώρα που ανοίγουμε γραμμές και περιμένουν 5 ήδη να αποσβήνουν τα λαμπιόνια, να πω ότι κληρώνουμε και μία σακουλάρα κρέατα από το εκλεκτό κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125, πεντανόστιμα και κρεατικά και κοτονεστιμιές, διαλεχτές τα δύο κρεοπωλεία μας. Θέλουν, μαγεύουν, εντυπωσιάζουν. Αλλά μην πάτε πάλι Σάββατο, το έχουμε πει πολλές φορές. Κληρώνεστε μέχρι το αργότερο την Παρασκευή. Οι άνθρωποι μέσα στον πανικό, καταλαβαίνετε τώρα. Βάλτε μία τάξη στις μέρες. Βάλτε μία τάξη. Άρα σήμερα, 5 εισιτήρια πάω Ξάνθη, Σάββατο, 6 ώρα και σακουλάρα κρέατα το κροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη. Εκεί ο Κωνσταντίνος και ο Πασχάλης κάνουν. Πραγματικά συνεχίζουν την παράδοση. Πάμε. Να θυμίσω. 22 Δεκεμβρίου. Έξω από τη θύρα 3 του ναού είναι η αιμοδοσία μας. Ελάτε να δώσουμε αίμα. Να σώσουμε ζωές. Ελάτε για την αιμοδοσία μας. Έξω από το ναό. 22 Δεκεμβρίου. Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων στον συνάνθρωπό μας. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Πάμε. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Πρώτος σήμερα, πρώτος! Από τις 8 και 10. Έλα. Κάνε στα περμητίδων Λεβαντάρσκες οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και τον νεκροθάφτη. Κάνα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. 68 δέλτα εσώ. 88 σειρά, 69 κλάση, 31 μήνες φαντάζομαι με την επιστράτευση και με εφεδρίες, όχι ούτε ώρα φυλακή. 31 μήνες. 31 μήνες, πήγα για 24, με πιάσανε 3 μήνες εφεδρίας άλλο και απολυβολητή
και άλλους 3,5 στην επιστράτευση. Πρώτος πήγα, τελευταίος έφυγα. Και τώρα το γιατρικό, για και χιόνισε γύρω γύρω από τη Θεσσαλονίκη, τώρα που θα γίνουν οι μηνύσεις και τα δικαστήρια για αυτούς που έχουν οσφυαλγία και δεν μας πέφτει με τίποτα. Έχουμε ενισχυμένη κολονοσκόπηση τυφλή. Τυφλή κολονοσκόπηση. Με γαντάκι. Για να παρουσιαστείτε εγκαίρως στα δικαστήρια. Ναι, βεβαίως. Για να δούμε ποιος θα υποβιβαστεί. Δεν τρέπεστε, βρωμιάριδες. Που χάρατε όλη την Ελλάδα. Παύλε, τι να τραπούν, σοβαρά μιλάς. Τι να τραπούν, σοβαρά μιλάς. Καλά, δεν τρέπεστε λιγάκι. Όχι, δεν τρέπονται. Δεν τρέπεστε, ρε. Χτυπήσατε τα παιδιά μας, ρε, τα παιδιά μας, ρε. Είδατε μια χαρτοτενία που έπεφτε από τον ουρανό και ψυχωθήκατε, φύγατε και πήρατε βαθμούς και παιχνίδια και αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών. Ερώτηση, Παύλε. Γαβρίλα μύρισε η Ελλάδα. Ερώτηση, Γαβρίλα. Ερώτηση. Αν αυτά που γίνανε έξω από το Καραϊσκάκης, αν δηλαδή σταματούσε, ας πούμε, το λεωφορείο στα Γυράδικα, εγώ σου λέω, στη Λαμπράκη. Έτσι. Υπήρχε περίπτωση να μπουν να παίξουν αυτοί, αν γινόντουσαν αυτά τα έσχη. Προπυλακισμοί έξω από την Τούμπα, με κλωτσοπατινάδες, με φτισίματα, με ξύλο, στους παίκτες στην αποστολή. Υπήρχε περίπτωση αυτοί να μπουν εδώ πριν 2 χρόνια για τη Σερπαντίνα σηκώθηκαν και έφυγαν. Κατάλαβες. Άκουσε τι θα σου πω. Ό,τι και να γίνει, είτε εκεί θα γίνει, είτε εδώ θα γίνει, πάλι εμείς θα τιμωρηθούμε. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είπα. Να το αργούμε, ξέρεις. Αργούμε και ακόμα. Και τα ματοτσίνο οράματα να κυβνήσουμε, θα έτσι μας τιμωρήσουν όταν θα έρθουν. Κάτσε να δούμε αν θα έρθουν κιόλα. Μήπως βρουν καμιά άλλη επιστημονική ιδέα. Από το Skype. Καλύτερη μπορεί να παίξουμε από το Skype, ρε. Να παίξουμε. Ναι. Όχι, να πάει να αγοράσει το Καραϊσκάκι τώρα ο Σαββίδης, να τους βάψει ασπρόμαυρο. Και να βάλει του Καρσία εκεί πέρα και να το Ρέντι, και το Ρέντι. Και μετά να λέμε ποιος έχει τις μετοχές. Να τους αγοράσει όλους. Δεν μπορεί, ρε είναι δυνατό, ρε, ένας μεγαλομέτωχος, ένας ευεργέτης που φέρνει τα λεφτά του στην Ελλάδα να συναντιέται με τον Πρωθυπουργό και στο Μαξίμου και στην Θεσσαλονίκη να παίρνει, να μην πω τι παίρνει τώρα. Και τα μαθαίνουνε γιατί τα κρατάει μυστικά ο άνθρωπος και αυτός τα ξέρει. Να κάθεστε και να λέτε ότι κάνει βρωμιές με ξάδες και αυτά. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όχι, δεν τα πούνε. Κάθε ρε, μέσο περνάνε, θα χρησιμοποιήσουν αυτά, κάθε μέσο. Τα πήρανε χαμπάρι, ρε. Εσείς ένα πράγμα να ξέρετε. Ο πόλεμος στην Αργεντινή και στην Ιουγκοσλαβία από το ποδόσφαιρο ξεκίνησε. Είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε. Γεια σου, ό,τι Παυλάρα! Όχι, θέλετε να σας απολευθερώσουμε! Φιλιά! Να σας απολευθερώσουμε ξανά! Φιλιά! Γεια σου, Παυλάρα! Βιζίμ! Πάω και ξερά ψωμί! Γεια σου, Παυλάρα μου! Γεια! Πάμε παρακάτω! Έπεσε εδώ, πάμε! Γεια σας! Και εδώ, όλοι μαζί! Ναι! Γεια σας! Άμα κάνεις τάκλινγκ καλό, φίλε! Τρεις, φίλε! Έφαγε! Τριπλό τάκλινγκ! Τρεις! Τριπλό! Ζε Ελίας! Γεια σου, Χριστάρα μου! Έτσι, Ζε Ελίας! Αμά δεν τον πήραμε τον προφήτη Ηλία να το ευχηθούμε. Για το σημειωσιολογικό κοστί της υπόθεσης, ναι. Το ρεπορτάζ εχθές σε αυτό το υπερέγκυρο κανάλι, ναι, το έκανε μέλος της οικογένειας Μπακογιάννη. Μέλος της οικογένειας? Οικογένειας Μπακογιάννη, συγγενής δηλαδή. Α, ναι! Χώρας, βέβαια. Όλο τυχαίως εργάζεται στο κανάλι του κύριου Βαγγέλη Νάκη. Μάλιστα. Είπαμε, ωραία. Είναι τόσο αξιόπιστο αυτό το κανάλι, Κωστή μου, είναι σαν τόσο, δηλαδή, την πιστεύω την είδηση, γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός ήταν πάντα υπέρμαχος κατά της πολιοδιοκτησίας. Είναι σαν να ήταν υπέρμαχος της Παρθενίας η Μαντόνα, ή σαν να πουλούσε βιβλία η τέχνη του πολέμου ο Γκάντι, θα ξέρει. Και υπέρ των φυλετικών διακρίσεων ο Χίτλερ. Να ήταν υπέρ των αγάπης των εθνών και των... Και τον Καρντασινέικο, η Κιμ και οι υπόλοιπες, η Κλόε. Υπέρ των μικρών ποπών. Υπέρ των μικρών ποπών. Και όχι στην έκθεση της προσωπικής ζωής, όχι κάμερες. Όχι και στη γραφική παντού. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Ρε τη Σουζάνα, Πήρε το Βιντάι και τώρα τα κάνει Τατιάνα, έτσι, η Σουζάνα. Κατευθείαν πρώτη πρώτη να υιοθετήσει τις καταγγελίες.
Λοιπόν, άκου Κωστή, πρώτη. Ζούμε, έτσι, λοιπόν. Επειδή το ξαναλέω, είναι άσχετο με αυτό που λες πριν, αυτό που θα πω εγώ τώρα. Όχι, διδάσει, επειδή, ναι, στο Γκούγια, πραγματικά έχω σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να ακούω τι λέει. Εννοείται. Είναι δικαίωμά μου, δεν είναι. Έτσι, εγώ δεν μιλάω καθόλου για τη δικηγορική του δυνότητα και για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Αυτό δεν έχει καμία. Εγώ κρίνω τον Γκούγια σαν ποδοσφαιράνθρωπο και σαν δηλώσεις. Και είχα πει κάποτε, μου είπε κάποιος, να ο Γκούγιας πένεψε, λέει, τον πάω και... Καμία σημασία δεν δίνω. Δευτέρα με λατρεύει, Τρίτη με βρίζει, Τετάρτη με αγαπάει, Πέμπτη με εξοργίζει. Λοιπόν, τι να... εδώ είναι πια η γρήγορη σκάλα, η γρήγορη σκάλα στον μυαλό καθένα. Σε παρακαλώ. Πριν της καθαρότητας, πριν από δυο εβδομάδες, τρεις, είχε δηλώσει ότι δεν είναι κακό να πάρει ο Μαρινάκης σε τη Fortnite. Απλά λέει να είναι ξεκάθαρο ποιος χρηματοδοτεί. Δηλαδή δεν είναι κακό να χρηματοδοτεί κάποιος, ξέρω εγώ, τις άλλες ΠΑΕ, ένας πρόεδρος άλλες ΠΑΕ, αλλά είναι κακό αν ισχύει, που δεν νομίζω ότι ισχύει, ο συμπέθερος ξαδρέφης να έχει πάρει τις γηπεδικές εγκαταστάσεις μιας άλλης ομάδας. Ο άνθρωπος που ενώ έβριζε το Μαρινάκι και τον πήγε στα δικαστήρια, έκανε τη μεγαλύτερη κολοτούμπα της 20ετίας μετά. Εδώ επικαλείσα και χθες τον Μελισανίδη, ο οποίος ο Μελισανίδης να πάει να συναντηθεί ως τι, ρε παιδιά, αφού ο Μελισανίδης απαγορεύεται να έχει ενασχόληση με το ποδόσφαιρο λόγω της εμπλοκής του στον ΟΠΑΠ. Βεβαίως. Ο Μαρινάκης, ο Μαρινάκης πάει επιτρέπεται. Πάει και δηλώνει, όχι το τρομερό ποιο είναι, γιατί μιλάμε για μετοχικές θέσεις. Ο Μελισανίδης, ο οποίος απαγορεύεται λόγω της ενασχόλησης με τον ΟΠΑΠ να είναι στην ΑΕΚ, και δεν φαίνεται μετοχικά, πάει και δηλώνει όμως στα δικαστήρια ότι έχει, λέει, τον έλεγχο της ΠΑΕ. Άλλα εκεί ήταν μια μέρα Σάββατο. Α, και δεν τρέχει. Απογευματάκι κιόλας, με συνέχεια. Και όταν ο Πουλίδο, τον θυμάσαι έναν Πουλίδο, έναν Μεξικανό, τον είχε πάρει, λέει, τον αγόρασε ο Λεβαδιακός με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά κατά λάθος πήγε δανεικό στον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Πουλίδο. Τότε που ο αδερφός του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βρέντζος, ήταν ιδιοκτήτης του Εργοτέλη. Αυτοί λοιπόν κατηγορούν τον ΠΑΟ, και αυτό λέμε ότι στη ζωή δεν έχει σημασία ποιος λέει κάτι, τι λέει, αλλά ποιος το λέει. Αλλά ποιος. Ο στόχος τους είναι, Κωστή μου, πρώτον να μας λασπώσουν και με κάθε τρόπο θα το πετύχουν, και το έχουν πετύχει έμεσα, γιατί δυστυχώς απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα και δυστυχώς και σε πολλά πρόβατα, και να γίνει το παιχνίδι του Σαββάτου αίμα και άμμος. Αίμα και άμμος. Ροντέο. Γι' αυτό πρέπει η Τούμπα να έχει 30.000 κόσμο, να οφείσει την ομάδα προς την κατάκτηση του αγώνα και ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο. Και όσο για τα όσα έγινε στο Καραϊσκάκι, με βάση τις εκθέσεις και τα λοιπά, Κυριακή κοντή γιορτή. Θα δούμε. Κοντή. Εδώ είναι που μπαίνει και ο Κούγιας. Κοντή γιορτή. Φιλιά πολλά. Καλημέρα, Κωστή μου. Γεια σου, Χριστάρα μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Έλα, Γιώργο μου, έλα. Έλα, καλημέρα. Γιώργο! Για ποιο κράτος μιλάμε, ρε παιδιά? Όταν παραγράφεται ένας πολιτικός για σέλη για επί ανηλίκων. Τι θυμήθηκες τώρα? Όχι, τι θυμήθηκα. Μιλάω για αυτό το κράτος και εμείς περιμένουμε και τα λοιπά. Οι 300 κοιμές οι οποίοι τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός, παραγράφει ότι πέρασε. Πέρασε, λέει. Τι πέρασε? Πέρασαν τα Χριστούγεννα και ήρθαν τα φώτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι μιλάμε τώρα και λέμε και τα λοιπά? Στην Ελλάδα τους νόμους τους τηρούν και τους κάνουν όπως τους γουστάρουν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι διοικούν αυτό το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, τι μιλάμε τώρα? Δηλαδή, όποια ομάδα θα φέρνει, εγώ απορώ πως δεν είπαν ότι ο Σαββίδης έχει συμμετοχές του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, όποια ομάδα έφερε ισοπαλή με τον Γαύρο είναι... Ναι. Τσανάκι του Σαββίδη. Καλά, δεν ντρέπεστε, ρε. Δεν ντρέπεστε. Δεν μπορούν. Γιώργο μου, δεν μπορούν. Έχουν πραγματικά λυσάξει. Όχι, φίλε μου, δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια αγανάκτηση. Ο κύριος Μαρινάκης, το κύριος, ο οποίος είναι κατηγορείται για τα ναρκωτικά, κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση, για στημένα παιχνίδια, και τον έχουν εκεί κτλ. Και εγώ γυρίζω και σου λέω, σε τόσα χρόνια τα οποία ξέρεις, μέσα στη Βουλή άκουσες ποτέ ή έστω την αριστερά, τους λεγόμενους κομμουνιστές, να μιλήσουν και να πούνε, ξέρετε, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Μαρινάκης? Όμως
τελευταία που μπήκε στη Βουλή με 5 βουλευτές και ξεχνά το Θεσσαλονικείο με το όνομά του. Ο μόνος ο οποίος γύρισε και είπε, τι μίλησε. Μίλησε η επάρτη δεξιά, μίλησαν οι σοσιαλιστές, μίλησε η κεντρό αριστερά. Πουθενά, τίποτα. Και περιμένουμε για να δούμε τώρα. Να δούμε τώρα. Τώρα θα δούμε αντίδραση από τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Από τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης μέχρι στιγμής τίποτε. Καλά τους λέω κότες. Πουθενά. Πουθενά μία αυτή, μία έγγραφη διαμαρτυρία, μία επερώτηση, μία... Τίποτα. Κώστα, μιλάμε και για δικά μας παιδιά. Μιλάμε για βουλευτές, ο οποίους ψηφίσαμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μιλάω μόνο για τους νεοδημοκράτες. Μιλάω και για τους Σιριζαίους και για όλα τα κόμματα. Οι Θεσσαλονικοί δεν τους ψήφισαν. Τι είστε, Δηλαδή... Τι είστε. Τι είναι ο ρόλος τους, να έρχονται μόνο να χαιρετάνε στις λαϊκές 10 μέρες πριν τις εκλογές και να μοιράζουν μηνύματα και τα λοιπά Αυτό είναι δηλαδή. Ή να παίρνουν ωραία θέση, ας πούμε, στους αγώνες, στα επίσημα ή στην παρέλαση, να είναι μπροστά σειρά. Άσε το πρωί που άκουσα τις ειδήσεις και τις εικόνες μου νόρισαν. Εκείνος ο εικόνος που κόδεψε να πάρει το έφραγμα. Και αυτό λέει σημαίνει υποβιβασμός κατευθείαν να πέσει στη β' κατηγορία. Ναι. Άκου το. Okay. Καλά δεν τρέπεται. Και γίνεται του ρίξαφια κάτσερα. Ακόμη δεν γίνει και τίποτε. Ευσεβείς πόθη. Όλοι τώρα βγάλαν το βρακί και το ανεμίζουν φίλε. Άστο. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Βάλουμε στο 4-16. Τα επιτήρια δώσε όποιο παλιγάρι έχει ανάγκη. Σας βάζω και για τα κρέατα μέσα από το σταθερό. Ναι, okay. 23-10-287. 888, γεια σου Γιώργο μου. Για δες, ένα το πρωτού κλείσω. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Καμιά φορά βάλουμε σε για μια τηλεόραση. Αυτά σταθερά. Έλα, μην έχεις παράπονο τώρα, άντε. Φιλιά, εδώ δώσαμε. Τι να δώσαμε. Και μάλιστα τη μία μέρα το δώρο που δώσαμε μία τηλεόραση ήταν και με τα σταθερά τηλέφωνα. Νομίζω την Παρασκευή. Μην έχετε παράπονο. 23-10-287-888. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Το είχαμε πει. Περιμέναμε ότι κάτι θα προσπαθήσουν να βρουν. Διάφορα. Τώρα, δηλαδή, τη μία ήτανε οι τσουκαλάδες με τα αντεθνικά. Την άλλη ήτανε ο Αυγενάκης που εξισώνει τον Καραπαπά με τον Σαββίδη. Την άλλη είναι ο άλλος που βγαίνει ο εισαγγελέας και χαρακτηρίζει υπανθρώπους, όλους εμάς. Τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας, τους παππούδες μας. Τους προγόνους μας, τους ανθρώπους που μας δίδαξαν ήθος και αρχές. Και βλέπετε, κουνιέται φίλο. Απειλές, αυτά, έτσι, ο Μπαρμπασάβας, ένα τέτοιο πράγμα. Μια τοξικότητα, μια σαπίλα παντού. Και αφού βλέπεις ότι αυτοί μένουν αλόβητοι, συνεχίζουν, νικάνε, είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους, είναι μια γροθιά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, συνεχίζουν ενωμένοι, απτόητοι, δυνατοί, χωρίς να κάνουν σκόντο στις αρχές τους, χωρίς να αποπροσανατολίζονται καμία στιγμή, χωρίς να μπορούμε να τους πείρουμε την εσωστρέφεια, τη διχόνοια, γιατί στην πρώτη ήττα, να ξέρετε, θα σκάσουν μύτη πάλι αυτοί που κρύβονται και που έχουν δυστυχήσει με την ευτυχία του ΠΑΟΚ. Θα σκάσουν μύτη να τα ισοπεδώσουν όλα. Ο άχρηστος προπονητής, οι άχρηστοι παίκτες, η άχρηστη διοίκηση, ο άχρηστος οργανισμός, αυτό έτσι αλλιώς γιατί έτσι. Και ας τα έχουν περάσει 50, 60, 70 μάτς. Αίτητα, ποιος ξέρει. Εμείς ξαναλέω, στο στόχο μας, στην προσήλωσή μας, γελάμε με όλα αυτά. Γελάμε με το τι μηχανεύονται, με το πού μπορούν να φτάσουν. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά με το βγαλμένο Μπουφάν, το είδαμε με τη Σερπαντίνα, το είδαμε με την προσπάθεια να του φορτώσουν παράνομες ενέργειες με τη ΣΕΚΑΠ και ότι και λαθρεμπόρια και προστήματα που χαρίζονται και, δεν είναι πλέον καν δική του η ΣΕΚΑΠ. Και άλλα πολλά ακόμα. Πόσο πολύ σας πονάει ρε παιδιά. Και η ερώτηση μπορεί να φαίνεται πολύ ρομαντική και πολύ αθώα. Έρχομαι τώρα στη γραμμή. Η ερώτηση είναι πραγματικά αθώα και μπορεί να φαίνεται έτσι πολύ ρομαντική. Πραγματικά, εσείς δεν ντρέπεστε λίγο που τα κάνετε όλα αυτά?
Ξέρετε ότι υπάρχουν και δικοί σας οπαδοί που βλέπουν πόσο έχετε μικρύνει την ομάδα, που στείνετε ενέδρες έξω από τα γήπεδα για να μπορέσετε να πάρετε μια νίκη και να σηκώσετε λίγο το κεφαλάκι σας, που έχετε ξεχάσει πόσο καιρό είναι σκυμμένο κάτω και μας βγάζετε λογίδρια, ας πούμε, και λόγους πύρινους να μάθουμε να μετράμε και το παοκάκι και το... Γελάμε, πραγματικά γελάμε, να ξέρετε. Καμία ανησυχία πουθενά. Διαβάζω, μια στιγμή λίγο, ναι. Όχι, πάμε εδώ. Όχι, ούτε εδώ. 2310-287-888. Διαβάζω το μήνυμα του Λάζαρου. Κωστή, καλημέρα. Μιας και σακούρα αναφέρεσαι στα των γαύρων. Χθες, λέει, στα αποσταρίσματα πήγα να μου την πουν κάποιοι φίλοι γαύροι στην Αθήνα και μετά από λίγο τους ξέφυγε αλήθεια. Τα έκανα αυτά ο Ολυμπιακός, τώρα πάτε να τα κάνετε κι εσείς μόνοι τους. Αυτό που λες. Μόνοι τους. Πόσο δύσκολο να συνηθίσεις το 50-50, σε καταλαβαίνω, τους είπα, έτσι είναι. Πάμε πάλι να σηκώσουμε τις γραμμές που πέσανε. Εδώ είμαστε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Τι κάκλιν ήταν αυτό, μόλις πέρα βγήκα. Κοίταξε, τρεις ανάψανε μαζί, φύγαν όλοι μαζί, τρεις ανάψανε. Έχουμε ένα θέμα, εντάξει. Λοιπόν, okay. εγώ θα σου πω το εξής. Δεν γνωρίζω ποια είναι η Σουζάννα. Κάτι έχει πάρει το αυτάκι μου, κάτι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ραδιοφωνικό για τον αέρα. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι προσπαθούν εμέσως πλησαφώς να φέρουν τον ΠΑΟΚ σε ένα τέλμα του ή κερδίζουμε και θεωρείται στημένο ή χάνουμε βαθμούς για να δικαιωθούν αυτοί. Όχι. Και να χρασούν. Και πάλι! Και να χάσω που λέει ο λόγος που... Όχι, όχι, όχι. Είδατε για αυτό, για ξεκάρφωμα, δηλαδή τώρα. Ναι. Λοιπόν. Πώς θα παίξουν, λέει ο Γαβαλάς. Μια χαρά. Θα κάνουμε σέντρα, θα παίξουμε, θα κερδίσουμε. Μια λοιπόν, χαρά. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί μας χαρακτηρίζουν υπανθρώπους, αλλά εγώ θεωρώ ότι είμαστε υπεράνθρωποι που ανεχόμαστε τον αέρα που αναπνέουν μερικές φορές. Θεωρώ ότι η νοοτροπία την οποία έχει περάσει στο DNA του κάθε ανθρώπου που υποστηρίζει την ομάδα Ολυμπιακός, γιατί θεωρώ έχει γίνει πλέον νοοτροπία, έχει πάψει να είναι ομάδα αυτό το πράγμα, είναι βάση αντίθετο με τους κανόνες ηθικής διοντολογίας σε οτιδήποτε επιπαντός επιστητού. Δεν μπορώ εγώ να εξισωθώ με έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κερδίζει πάντα, ό,τι και να γίνει, με οποιονδήποτε τρόπο να ευνοείται, να προωθείται, να κερδίζει, να νικά, να είναι πάντα πρώτος, χωρίς να νοιάζεται αν πατάει επιπτωμάτων ή όχι. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό έχει γίνει ο Ολυμπιακός την τελευταία 25 ετία. Μπορεί να ξεκίνησε από ένα σύλλογο ο οποίος ήταν της εργατιάς, της στοχολογιάς, αλλά πλέον έχει γίνει κάτι άλλο. Έχει μεταλλαχθεί και μαζί με αυτό έχει μεταλλάξει και τους οπαδούς και το DNA του. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί εμάς να μας κουνάνε το δάχτυλο. Εντάξει. Γιατί είναι βρώμικο, φίλε, το δάχτυλό τους. Λευτεριά στη Βαριοπούλα που χτύπησε το γόνατο του Τζίλου. Έχει δίκιο ο δράστης που κάνει μήνυση στο Τζίλο. Δεν είναι δυνατόν ο Τζίλος να βάζει το γόνατό του την ώρα που πάει η Βαριοπούλα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπάει για να τον τρέχουν στα νοσοκομεία. Θεωρώ ότι είναι πράξη η οποία είναι αξιόπινη και πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν ήταν. Ήταν μια αφίσα της Αντιγόνης Φυρί, της βολεϊμπολίστριας της παλιάς, η οποία ήταν στο beach volley στην εθνική ομάδα, έτσι, αυτό δεν υπήρχε. Εγώ θα πω δύο πράγματα και θα κλείσω, Κωστή, για να μην κρατάω και τις γραμμές, επειδή θες να πας και στο διάλειμμα. Επειδή θεωρώ τον εαυτό μου, όχι ότι θα το παίξω πιο έξυπνος, επειδή έχω περάσει πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου, έχω μάθει να γίνομαι διορατικός. Και ξέρεις τι βλέπω στο αυριανό, μεθαυριανό, παραμεθαυριανό. Βλέπω την UEFA και τη FIFA να φεύγουν από εδώ και να μας αφήνουν στο μέρος που έχουμε με το κόκκινο φωτάκι εδώ μόνοι μας, να κάνει κουμάντο ο βασιλιάς της ζούγκλας. Καταστροφή θα είναι. Εγώ, πες μου. Θα είναι καταστροφή αυτό, λέω. Πρόσεξε, εγώ θέλω να... Αυτό επιδιώκουν. Περίμενε. Ναι. Αυτό επιδιώκουν. Πρόσεξε όμως τι θα πω εγώ. Εγώ θα γυρίσω και θα απευθυνθώ στις υπόλοιπες 11 ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Βάζω και τον Παναθηναϊκό μέσα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ομάδα να τους κάνει τις κηδείες την επόμενη 25 ετία.
από τα 25 πρωταθλήματα θα πάρει τα 8, τα 9, τα 10, δεν θα μπορούν να τον αγγίξουν. Η ΑΕΚ με το Μελισανίδη τα ξέρει τα κόλπα, θα τα πάρει τα πρωταθλήματα κάποια στιγμή. Εγώ απευθύνομαι στις υπόλοιπες 11 ομάδες και βάζω μαζί και τον Άρη. Η FIFA και η UEFA είναι η τελευταία σας ελπίδα να έχετε έστω και την παραμικρή υπόνοια ότι μπορείτε να κερδίσετε αυτό που σας αξίζει. Εάν φύγουν από εδώ και οι ξένοι διαιτητές, και μιλάω κυρίως για τους Αριανούς, οι οποίοι μόνο με τον ΠΑΟΚ θέλουν ξένο διαιτητή, με όλους τους υπόλοιπους δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εάν φύγουν από εδώ, θα είστε για τα επόμενα 500 χρόνια στη ΦΑΠΑ και ο υδρότας που θα ρίχνουν οι ομάδες στο γήπεδο δεν θα μεταφραστεί ποτέ σε επιτυχίες. Αυτό θέλετε? Συνεχίστε λοιπόν να μην παίρνετε θέση για τα έσχη του Ολυμπιακού. Συνεχίστε. Έγινε Στράτο, σε χαιρετώ. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε καλώς τον. Τι δεν θέλει, τι δεν θέλει ο Ολυμπιακός Κωστή? Για πες. Δεν θέλει το 50-50 ούτε καν σε επανάληψη. Ούτε σε σύριαλ, ούτε φίλε. Καν στο YouTube να υπάρχει. Κωστή, δεν πρόκειται ποτέ να ησυχάσουμε. Θα κυνηγάνε όχι το open. Οτιδήποτε υπάρχει σε σχέση με το Ζαβίδι θα το κυνηγάνε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο να πέφτει κάτω. Δηλαδή θα ασχολούνται πάντα με εμάς. Αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησαν είναι συνεχόμενος. Ευτυχώς όμως έχουμε έναν άνθρωπο που όχι απλά είναι ΠΑΟΚ ή ήταν ΠΑΟΚ, είναι πιο ΠΑΟΚ από εμάς πλέον. Έτσι. Και έτσι, ο Γιώργος Σαββίδης έχει γίνει οπαδός του ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Και όσο βλέπουν, Μανόλο να εδραιώνονται οι επιχειρήσεις του Ιβάν, να παίρνει το Πόρτο Καράς τώρα, να παίρνει το Παλιούρι, να παίρνει το λιμάνι, να σου λέει αυτός δεν θα φύγει. Στείνει μια αυτοκρατορία και θα φτιάξει τη νέα Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα ξεφύγει μίλια μπροστά. Έτσι, θα παίξει το Champions League κάπου και τρελαίνονται. Ναι. Κωστή, κάπου διάβασα όμως ότι στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ή 5-6 έργα, δεν θυμάμαι τώρα, όλα μαζί. Το μοναδικό όμως που δεν θα έχει τη βοήθεια του κράτους θα είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και τι έγινε? Το ξέρεις. Δεν τη θέλουμε τη βοήθειά τους. Όχι. Δεν θέλω καμία βοήθεια. Τίποτα. Τίποτα. Με τις δικές μας δυνάμεις. Σου κάνει ρε φίλε. Μου κάνει ότι ούτε να πούνε ότι εντάξει, ότι πέρασαν αυτά, να δείξουμε ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Όχι βρε, τι. Αυτούς τους ανθρώπους όμως κάποιος τους ψηφίζει. Φυσικά. Φυσικά. Να έχουμε όπως πει χίλιες φορές. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που κάνει όπως ψήφισε και το συνδεσμίτη που κάνει τον υπουργό. Γι' αυτό το ψήφισαν. Φυσικά. 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 Έγινε Μανόλο. Άρα, σε χαιρετώ. Να σε βάλω. Και μιλάμε. Έγινε 20. Φιλιά. Γεια. Bye bye. Πάμε. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Αυτές οι τέσσερις που είναι μέσα οι γραμμές. Γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Έλα Κωστή, με Ενώτη εδώ πέρα. Έλα ρε με Ενώτη, πού είσαι ρε Μόρφη, πού είσαι ρε ποτάμε. Σ' ακούω ρε, λοιπόν κοίταξε να δεις, εγώ σ' ακούω ρε παιδί μου, κάθε πρωί σηκώνω με πίνω καφέ και μόνο σε ένα ακούω, απλά δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί έχετε το δικό σας το παρεάκι, μου αρέσει που σ' ακούω και αυτά. Αδερφέ μου, άκου να σου πω κάτι, το δικό μας παρεάκι είναι και δικό σας παρεάκι. Τα πάντα ρε παιδί μου, είμαστε, κοίταξε. Όλος ο οργανισμός πάω είναι μια παρέα, αυτό, μια μεγάλη οικογένεια. Ένα σώμα, μια ψυχή, είμαστε ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ δύο τρία πράγματα όπως στις άλλες ομάδες. Εμείς είμαστε ένα. Ένα πράγμα. Ξεκινάμε από ΠΑΟΚ και τελειώνουμε στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ήθελα να πω τώρα αφού πιάσατε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο βρώμικη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να σας θυμίσω, εσείς, εδώ πέρα ο Ολυμπιακός κατάφερε να εξαφανίσει τον εθνικό Πειραιός. Μία από τις πιο παραδοσιακές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και επειδή δεν το γουστάρισε. Για το Καραϊσκάκη, Μενώτη. Η όλη ιστορία έγινε για το Καραϊσκάκη, αγόρι μου. Γιατί θα έπρεπε για να το Καραϊσκάκη για πολλά, βρε. Γιατί τους έπαιρνε λίγο κόσμο. Γιατί έχει δύο ομάδες. Ο Πειραιάς ήθελε να είναι μόνος του, ρε. Σου λέω, ο, ο,
Εθνικός μου χαλάει το μαγείρεμα, δεν το θέλω ούτε σωστά, δίπλα μου. Σωστά. Ναι, και μιλάμε για ποιον εθνικό, για έναν εθνικό που ήταν πιο, από τις πιο παραδοσιακές ομάδες, που είχε να σας θυμίσω και τον Εθνικάρα που ήταν ναι, ίσως ο μοναδικός φίλαθρος που πήγαινε σε όλα τα γήπεδα και φώναζε Εθνικάρα, θυμάμαι, ερχόταν στην Τούμπα και όταν φώναζε τον Εθνικάρα, όλη η Τούμπα γελούσε και το χειροκροτούσε από σεβασμό και από αγάπη. Ήταν δηλαδή, κοίταξε τι κατάπτυξε αυτή η βρώμικη ομάδα για να μπορέσει να τρώει μόνος του, εξαφάνισε τι στην ουσία, τι είναι ο εθνικός, ρε, ήταν ο αδερφός του. Είναι δυο ομάδες από την ίδια έδρα, από τον Πειραιά και δεν ήθελε κανένα δίπλα του. Και με τα χρόνια, επειδή θέλει να είναι μονοφαγάς, όλοι τον ενοχλούνε. Και τώρα να πω στου Ολυμπιακού. Θέλει να είναι φαταούλας με νότι. Φαταούλας τα πάντα. Ρε. Εγώ κόβω, ράβω, ξυλώνω, ό,τι γουσάρω κάνω. Ό,τι γουσάρω κάνω. Λοιπόν, και να πω στου Ολυμπιακού, όπως κάλατε αυτή την παπεσιά στον αδερφό σας στον Εθνικό Πειραιός και τον φάγατε και τον εξαφανίσατε. Εξαφανίσατε αυτό το Ματζουράκι, τώρα το θυμήθηκα και στο όνομα που το λέγανε. Ο Ματζουράκης ο Εθνικάρας που πήγαινε σε όλα τα γήπεδα και όλοι το σεβόντουσαν, το χειροκροτούσαν, τον παραδεχόντουσαν. Μπόρεσε και εξαφάνισε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπούσε και πονούσε αυτή την ομάδα. Γιατί τους έτρωγε λίγο κόσμο, γιατί τους έτρωγε ο Εθνικός και λίγο από το φαΐ του και δεν ήθελε κανένα δίπλα του. Λοιπόν, όπως ο Ολυμπιακέ, εσύ εξαφάνισε τον Εθνικό, τώρα βρέθηκε ένα ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν μεγάλος, απλά δεν φαινόταν και επειδή είχες εσύ την εξουσία δεν είχε και την καρπαθιά και δεν μ' άφηνες να σηκώσω κεφάλι, τώρα που έχω και τη δύναμη, τώρα Ολυμπιακέ θυμίσω αυτά που θα σε πούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κάποια στιγμή και εσύ θα εξαφανιστείς από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μα γιατί δεν γουστάρεις, μα γιατί δεν σε παίρνει, μα γιατί φοβάσαι, μα γιατί είσαι στην πείνα, μαμά, θα φωνάζεις μαμά βοήθεια και εγώ θα πάω, θα σε εξαφανίσω. Γεια και σου, Μενώπη! Και με τα χρόνια θα φέρω τον Εθνικό Πειραιός, αυτή τη μεγάλη παραδοσιακή ομάδα που ήταν πολύ πιο αγαπητός από τον Ολυμπιακό, θα τον ξαναφέρω στην Άλφα Εθνική. Να σε καλά, γεια σου, Μενώπη! Λοιπόν, τελειώνω. Όλοι στη Ζάφη, όλοι, στο παρικύρι, στη γιορτή του ποδοσφαίρου Σάββατο, ξεκινάει από Σάββατο, Τούμπα και τελειώνει σε Τούμπα και θα τα κάνουμε όλα τούμπα, τούμπα, τούμπα. Γεια σου Βενώτη, γεια σου Βενώτη, χύμαρος. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα, έλα, σε ακούω. Clark Kent. Έλα, Clark Kent. Δύο συλλαβές, ονοματεπώνυμο, δισύλλαβο. Δεν έχει κανένας, φίλε. Μόνο εσύ. Μακάρι να είχα τη δύναμη να έκανα πολλά, αλλά τι να σε κάνω, μόνο στο όνομα είμαι Clark Kent. Έχουμε τεράστια δύναμη όταν είμαστε ενωμένοι, όταν είμαστε συσπηρωμένοι. Αυτό φοβούνται, αυτό δεν μπορούν να παλέψουν, Clark Kent, φίλε μου. Όταν είμαστε διχασμένοι για το ένα, για το άλλο, όταν σκοτωνόμαστε, όταν υπάρχει διχόνοια μεταξύ μας, τότε πανηγυρίζουν. Όταν βλέπουν ότι είμαστε μπετόν αρμέ πίσω από τα τέσσερα γράμματα, πίσω από τον Ιβάν, πίσω από την ομάδα, πίσω από τον οργανισμό, σαν οικογένεια, αυτό, φίλε, τους δημιουργεί εφιάλτες. Να το ξέρεις. Να το ξέρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Ναι. Προφανώς, αλλά. Δεν μου λες, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δημοσιογραφική έρευνα έψαξαν καθόλου ή ότι τους έδωσαν αμάσιτο το έβγαλαν στη χώρα. Εσύ, γιατί, εσύ θέμα, τι λες το, ο πρώτερος, φυσικά τώρα όταν το λέει το One το κανάλι του Μαρινάκη και το αναπαράγει το 10.gr, λέει, τι περιμένεις, δηλαδή. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή, δηλαδή αυτά τα χαρτιά που υποτίθεται ότι φανερώνουν μια, έτσι, ένα πράγμα περίεργο. Ποιος έδωσε αυτά τα χαρτιά στο One. Έλατε. Ξεκινάμε τα βασικά. Αφού έκανες έρευνα. Ακριβώς. Εδώ κάποιοι μάρτυρες, μην πεις για μάρτυρες που δεν μπορούν να πούν. Οι μάρτυρες, ρε φίλε. Οι μάρτυρες του Νούρου ένας μετά τον άλλον. Περονόσπορος. Ούτε στη Σπιναλόγκα τέτοιο πράγμα. Ούτε με τη χολέρα, φίλε. Ναι, είναι αυτή η γρήπη, να πούμε. Τη γρήπη. Νουρίτιδα. Τη Νούρου One, Alpha One. Α, μπράβο. Τι γίνεται. Γελάμε, φίλε, με την τραγικότητα της κατάστασης. Εγώ περιμένω να δω τι θα αποφασίσει ο Σαββίδης να τους κάνει. Τι τώρα, περίμενε. Κάτι, παιδιά, εσείς είχατε συκοφαντική τη σύγκριση μου κάνετε εδώ.
Καλά πλάκα κάνεις εδώ. Τόνους. Να βγει κάποιος στο Open να ζητήσει ένα συγγνώμη από τον Ιβάν Σανδίδη, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και από τον κόσμο της Σκλάβης. Τώρα έχει, καταρχήν έχει αγωγάρες τώρα, έχει μινισάρες προς όλους. Όχι μόνο αυτοί που το βγάλανε και οι άλλοι που το υιοθέτησαν, έτσι. Δηλαδή εγώ, πρόσεξε, εγώ εσένα σε λέω κλέφτη. Χωρίς να έχω στην ουσία αποδείξεις. Έτσι, βγαίνει και ο δίπλα και λέει ναι, ναι, βεβαίως και εγώ ξέρω ότι είναι κλέφτης. Βγαίνει και ο τρίτος, δηλαδή το παρεάκι, γιατί είναι όλοι μαζί παρεούλα, έτσι, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Τι να πω, εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είμαστε. Καλώς. Φιλιά πολλά, καλώς. Φιλιά, καλώς. Να σε καλά. Καλώς το ομάδο και το νου μας. Έτσι, έτσι, το νου μας, Σάββατο, 6 ώρα, 5 εισιτήρια κληρώνω. Μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να πάρω αυτές τις 4 γραμμές. Ναι, γεια σας. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα. Καλώς το, καλώς το εργαλείο, καλώς την ορμήλια. Αχε, πού είσαι ρε φιλαράκι. Δεν έχω αναγνώριση να ξέρεις. Έχω αναγνώριση φωνής. Μπορεί να μην θυμάμαι. Μπορεί να μην θυμάμαι τι έχω πει πριν από 5 λεπτά. Αλήθεια σου λέω, με ρωτήσεις τι είπες πριν 5 λεπτά ή τι έφαγα χθες. Αλλά φωνές φίλε έχω. Έχω μια καμένη λιχνία εκεί. Για πες. Εγώ νομίζω ότι είμαστε λίγο ψαρωμένοι. Κοίταξε. Ο Ολυμπιακός είναι όπως ένας σκύλος που κυνηγό σκύλο που δεν μπορεί να πιάσει το λαγό. Και δεν τον πιάνουν τα νεύρα του και γαβγίζει. Έτσι γαβγίζει. Πετάει και κάποιες ας πούμε μακακίες που είναι μηνύσιμες. Εντάξει θα τις πετάξει. Καλά, αλλιώς κάποια πρέπει να το βασίσει. Αλλά ψαρωμένοι γιατί πιστεύεις ότι είναι. Γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Εγώ νομίζω να σου πω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ασχολούμαστε με την ομάδα, να την κάνουμε καλύτερη για να τους πατάμε καλύτερα το λαιμό. Αυτό φίλε. Πάτησε στο δεύτερο ημίχρονο, κάτωσε ένα 0-2-0-3, γεια σας. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα να, όχι να ξυπνήσει, να επισημάνει το πρόβλημα ο προπονητής μας, να δει τι θα γίνει με τους παίχτες, δηλαδή το φιλαράκι το πίσες βαρ, να το κάνει κανένα μασάζ με καμιά φυσιοθεραπεία να στρώσει. Μπαλαφόμετρο. Επειδή είσαι παλιός ακροατής, θα το βάλω στον μπαλαφόμετρο. Ή σήμερα, αν προλάβω, αλλά δεν προλαβαίνω να βοζίνουν τα λαμπιόνια, ή αύριο. Θα μπει στον μπαλαφόμετρο να συνέλθει. Έτσι. Να συνέλθει. Και ξέρω τον αγαπάω τον πίσω, έτσι. Και την αξία του την ξέρουμε και ότι παιχταράς είναι. Όμως εδώ και καιρό δεν υπάρχει αυτό που βλέπω. Καλά, κοίτα. Θέλει το σέρβις του κι αυτός. Θέλει ξεκούρα, προστάτεψε τον. Λέμε στον προπονητή. Νομίζω ότι τώρα με την Ξάνθη δεν θα παίξει. Νομίζω θα βάλει να δει λίγο και το... Να δει λίγο και το σύστημα εκεί με ο προπονητής, δηλαδή τους συνδυασμούς παικτών. Είδα ότι λίγο η μεσαία μας η γραμμή πονάει, δηλαδή όσο και αν τρέξει ο Αγούστο, ο Μίτσιτς προσπαθεί να δημιουργήσει. Δηλαδή κάτι εκεί η μεσαία μας η γραμμή, βλέπω ότι πολλές ομάδες ακόμα και οι μικρές μας πονάνε λίγο. Ναι. Ίσως να ξυπνήσει, να στρώσει το Μαουρίτσιο. Αυτό ελπίζω να, μην είναι ο Μαωρίσιο επηρεασμένος από τον δραματισμό του. Ελπίζω να γυρίσει όπως ήταν. Αυτό. Να μην έχει χάσει παντοτινά το καλό του πρόσωπο. Αυτό. Εκεί εγώ νομίζω εμείς κάτι θέλουμε εκεί στη μεσαία γραμμή και είμαστε σούπερ. Και τον Ολυμπιακό δεν το δίνουμε σημασία καθόλου τι λένε και τι κάνω, γιατί από ό,τι είδες και εσύ. Αυτά τώρα που είπε ο Θεοδωρίδης, έτσι. Εντάξει, δεν λέγονται τώρα αυτό. Σημαίνει ότι έχει ξεφύγει. Φόβος, ότι... τρόμος, φίλε. Φόβος, τρόμος, πανικός, παραλήρημα. Έχεις δει σκυλί που δεν μπορεί να πιάσει το λαό. Ακριβώς. Τρελαίνεται, λυσάει, φίλε. Τρελαίνεται, να πούμε. Εντάξει. Και ότι ειδικά όταν κυνηγάει, αλλά που είναι ακόμα χειρότερα. Το πατάς και το κολάρο και στρώνει. Έτσι. Αυτή είναι η δουλειά. Έτσι. Αυτό θέλω να τους πατήσουμε το κολάρο και να ασχολούμαστε με την ομάδα μας, τίποτα άλλο. Έγινε εργαλείο, φιλιά στην Ορμήλια. Να σε καλά, για, να σε καλά. Θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο. Αυτές τις δύο γραμμές που έχω, παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. 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 Θερμή παράκληση, ήδη έχω περάσει ένα τέταρτο το διάλειμμα. Αφήστε τις γραμμές, να πάμε πριν να κάνουμε. Κωστή, ναι. Να βάζεις όριο να μιλάμε. Ελάκι, εγώ φταίω. Εγώ δεν θέλω να σας κόβω. Πάμε, πάμε. Ναι, καλά κάνεις λοιπόν. Φυρί-φυρί το πάει ο Μητσοτάκης, τώρα σε μελάει ένας νεοδημοκράτης, έτσι, και ας παρεξηγούνται μερικοί. Ναι. Να ξαναβγεί πάλι ο Νέστορος Μάτος, ο Αιθιοποιός, που έκανε κάτι έργο, θυμάσαι. Α, μπράβο. Επειδή βλέπουν μερικοί ταινίες ελληνικές, ναι. Πάρα πολύ, και εγώ μένα να μ' αρέσουν, γι' αυτό και τα λέω. Λοιπόν, Νέστορα το λέγανε ή Αρτέμι. Πον. Το Μάτσα Αρτέμι δεν το λέγανε. Νέστορα, Αρτέμι, κάπου εκεί. Ναι. Πάντως το Μάτσα είναι σίγουρο. Το Μάτσα είμαι σίγουρο, το πετύχαμε.
Ναι, τώρα τους προδότες όλους τους ξέρουν. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Άκου λίγο. Εχθές έγινε κάτι, δεν ξέρω αν τα ανέφερες. Για προχωρά. Το Πέτρο το Κόγκαλι. Όχι, δεν, τι, γιατί πράγμα. Τους στήσανε ενέδρα, 15-20 άτομα. Α, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό να τα ξέρεις, εγώ τα ξέρω όλα. Τα ξέρω. Μάλιστα. Τα ξέρεις όλα, το, ξέρω, το έχουμε πει, τα ξέρεις όλα. Εχθές το βράδυ ήταν με τη Δήμητρα Ματσούκα. Ξαναγύρισε η Ματσούκα μαζί του είναι. Και έπεσε Ματσούκη. Επειδή σ' αρέσει και το κουτσουμπολιό, γι' αυτό έπεσε Ματσούκη. Επειδή ήταν η Ματσούκα. Και δεν το λέει κανένας. Αυτό όποιος θέλει ας με κάνει και μήνυση, το νούμερο το έχεις εκεί μπροστά. Δεν έχω κανένα νούμερο. Άρα αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει, εσύ το ξέρεις. Ποιοι είναι αυτοί που πήγανε, τι χρώμα μάλιστα φορούσανε, μάγκες, για βρείτε τους. Είναι πολύ δύσκολο, κουίζ βάζω. Λοιπόν, Κωστή, κάνε επίλογο, άκησε παρακαλώ, τελειώνω. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, ναι. Αυτό που λέγατε καταρχήν την Εθνικάρα, πάει στην Εθνική αυτός. Ναι, βεβαίως. Συνεχίζει. Ναι, το ξέρω, ζει ο άνθρωπος, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά είναι συγκινητικός. Τα 30 άτομα που μείναν στην Εθνική, το 300 είναι αυτός. Έχει, λοιπόν, Νεάκη, σε φιλώ, σε χαιρετώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, έπεσε, λοιπόν. Ναι, γεια σας. Κωστή. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, παρακαλώ, ναι, έλα φίλε μου. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί, καλώς τον. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά τα Ζουμισάκια. Καλώς τον. Κωστή, το παραμύθι τελικά δεν έχει δράκο, αυτό εγώ νομίζω. Βέβαια δεν έχει δράκο, ούτε Γιάνγκο ούτε τίποτα. Και ο κάθε αδαής θα πρέπει να έχει καταλάβει ότι σε κάθε παιχνίδι βρίσκουν κάτι για να πούνε. Εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει πιο πολύ, Κωστά. Για πες. Ότι οι γείτονές μας γίνονται γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε. Οι κοντινοί μας, οι συγγενείς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, φίλε. Ναι, ναι, αυτό είναι το πιο εκνευριστικό από όλα. Δηλαδή, χάρη στο Σαββίδι, μπορούν και παίζουν στα ίσια, χτυπάνε τις ομάδες. Δεν αναγνωρίζεται, αλλά εντάξει, αυτό είναι. Μοναχοί μας τραβάμε αυτόν τον δρόμο σίγουρα. Όπως το είπες, αδερφέ. Μοναχοί μας. Απλώς ήθελα να ρωτήσω οι μετοχές του Βελίδη πού βρίσκονται, γιατί και εκείνο ένα παραμύθι ήτανε. Ναι, ναι. Αλλά απλώς δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Πολλά, αν τα βάλουμε στη σειρά, παιδιά, αν δείτε, είναι μια σειρά. Κάθε αγωνιστική. Βγαίνουμε με τον Βασιλόπουλο να μιλήσουμε το μεσημέρι, θέλουμε να μιλήσουμε για μπάλα εδώ και ένα μήνα και τρώμε το μισάωρο, φίλε, με τον Καραπαπά, με τον Μπαρμπασάβα, με τον Μαρινάκι, με την Νόβα, με τις Ήβρις, με τον Ισαγγελέα που μας λέει πανθρώπους, με τους Τουρκόσπορους, με το ένα, με το άλλο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κλιμακώνεται κάτι, παιδιά. Καταλάβετε το, έτσι. Δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Αυτά, Κωστή μου, να μην κρατάω τη γραμμή. Βάλε τη μένα στην κλήρωση 899. Πες μου πάλι καλή όνομα. Καλή συνέχεια σε όλους. Όνομα, πες μου. Γιάννης. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση, αφήστε λίγο τις γραμμές. Να πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, χορηγή πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Παπουγκίνης Νικολαίδης. Καταπληκτικά πράγματα, ειδικά LG αυτό το διάστημα τηλεοράσης. Νανοσέλ και OLED με υπέροχα χρώματα. Αιγαίων και στο διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Ψαρούκλες, θαλασσινά, πεντανόστιμα, με έναν φανταστικό χώρο εστιατορίου και στα δύο τα μαγαζιά. 214.000 για το ένα, 69.56.66 για το άλλο. Σαχαροπλαστία Νικολαίδης, τώρα που έρχονται γιορτές και βασιλόπιτες και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και τα πάντα όλα στην Καραολή και Δημητρίου 234 και τον 63. Και βέβαια, αφήτσα δεκίδι, ανεβαίνοντα στον δρόμο για το Ρόκαστρο, το κορυφαίο κατάστημα με μεταχειρισμένα σαν καινούρια. Με εγγύηση γραπτή και το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε και πληρώνετε και όπως γουστάρετε. Επιστρέφουμε! Πάμε απευθείας γραμμές για να μην περιμένετε. Ξαναλέω, 5 εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου κληρώνουμε. Πάω Ξάνθη και μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Να θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές και πεντανόστιμες γεύσεις. Εκεί θα βρείτε αυτά που γουστάρετε και σε γλυκό. Χειροποίητο σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, 705-750 τη Λιβεριά. Τέντα Home, 35 χρόνια, Γιώργος Κιγιάννης Καντουρτζίδης, 430-011 ανατολικά. Και κλείνετε το μπαλκόνι με την ενεργή τη ζελατίνα και ησυχάζετε. Και βέβαια, καυσόξυλα, Κωνσταντίνος Φυτάς, Βασιλίσης Όλγας 206, 411-636, με βελανιδιά, με οξιά, με ξύλα τα οποία αποθηκεύονται το Μάρτιο για να είναι ξερά και έτοιμα τώρα. Κορυφαίος στα καυσόξυλα. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Ναι. Ένα, δύο. Καλώς το παιδί. Και βγαίνω. 4 έφαγε από την Τότεναμ και η Τατιάνα της Ευρώπης τι μας λέει, ότι είναι σούπερ ομάδα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, τζαμπατζίδες της Ελλάδος, εσείς που φάγατε τα λεφτά όλου του ποδοσφαιρικού γίγνεστε,
δεν δικαιούστε να μιλάτε. Τώρα, τη Δευτέρα παρακάλεσα για μια φορά ακόμη να είμαστε συγκρατημένοι και να μην κάνουμε επίδειξη τεχνικής και προτάσεις τύπου βγάλε τον Γιάννη, βάλε τον Σταύρο, ο Δημητράκης δεν έπαιξε καλά και είναι υποθετικό το Δημητράκης, δεν αναφέρουμε. Ναι, γενικά, πέρα. Γενικά μιλάμε. Λοιπόν, τι ταλκαβάλατε εσείς όλοι και μάλιστα σήμερα που έχουμε πόλεμο στην κυριολεξία, όλες οι αθηναϊκές, οι παλιοφυλάδες γράφουν εις βάρος του Σαββίδη και βγαίνουν φίλοι να μας πούνε τι, ότι γιατί έπαιξε ο Σταυράκης και δεν έπαιξε ο Διονυσάκης και. Τι κάνετε, ποιοι είστε εσείς όλοι που θα μας τρελάνετε δηλαδή. Εδώ και έχετε και μια άποψη για αυτόν τον προπονητή που προσπαθεί να περάσει κάτι καινούριο στην ομάδα μας. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, μένετε, αρχίζω το ότι μένετε να βρίζω, πόλεμος, να γίνω χιδέος. Όχι, Μένιο μου, άκουσε. Το ότι μένετε πόλεμος δεν το αμφισβητεί κανένας. Το ότι μπορεί ο ακροατής ή οποιοδήποτε. Όταν άμα σου ρίξουμε σήμερα, θα αλλάξω το να θέμα. Να το ολοκληρώσω λίγο. Το ότι μπορεί να εκφράζει μια άποψη για το αγωνιστικό της ομάδας δεν σημαίνει ότι υποσκάπτει την ομάδα. Όχι, να, ότι... μου πει φίλε, άκουσε με λίγο. Όταν αφουγείται με ωραίο τρόπο στο ποδόσφαιρο και να τον αστάσω και να του δώσει και την καρδιτήρια. Μένιο μου. Και άμα μπορεί να μου πει και ένα παράδειγμα, ότι άκουσε με λίγο και κλείνω. Και άμα έχει ένα παράδειγμα και να μου πει εγώ σε εκείνο το παιχνίδι έκανα τρεις αλλαγές. Εκεί και απέδωσε να του βγάλω το καπέλο. Δεν γίνεται όμως να απαγορεύσουμε στον κόσμο να εκφράζει μια άποψη για το αγωνιστικό. Δεν πειράζει, εγώ άσε να πω την άποψή μου ενάντια σε αυτή την ανοησία που ακούγεται. Άντε, γεια. Πάμε παρακάτω. Το ότι μένετε πόλεμος επικοινωνιακός, μηντιακός, ναι και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλάει ο κόσμος για την μπάλα που βλέπει. Δηλαδή, Μένιο, θέλω να το καταλάβεις λίγο αυτό. Έτσι, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ανοησία. Να λέει ο άλλος, παιδιά, ο τάδε, μήπως έπρεπε να παίξει. Απορρίπτω, δηλαδή, θα σταματήσουμε να μιλάμε. Εννοείται, το ένα είναι. Και δεν μιλάμε τώρα να υποσκάπτουμε την ομάδα και να δημιουργούμε διχόνοια και να τα σιωπηδώνουμε όλα ή να είμαστε. Να απαξιώνουμε το ρόστερ ή οτιδήποτε. Μιλάμε για μια άποψη ποδοσφαιρική που θα τη συζητήσουμε. Εννοείται ότι θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, θα μας κάνουν να ξεχάσουμε τελείως τα περί ποδοσφαίρου. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, γεια σας. Καλημέρα, έλα αδερφέ μου. Έλα αδερφέ, τι κάνεις. Έλα στελάρα μου, έλα. Αυτοί οι φίλοι πάνε να το κάνουν όπως το κλέψανε με την ΑΕΚ, να το ξανακλέψουν τώρα. Πέρσι, άμα θυμάσαι, φωνάζαμε τον Ατρόμητο που κάναμε σοπαλία εκεί μέσα. Μπας και ξανατσιπήσουμε ναι, 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 ναι. Γίνει κανένα παιχνίδι. Να γίνει κανένα σοπαλία με την Ξάνθη. Δεν έχουν άλλο σκοπό. Φυσικά, με ένα Ατρόμητος έχασα βαθμούς. Το δε Γιάννενο που φωνάζανε πάλι ότι είναι του Σαββίδη ομάδα, το κέρδισα στις καθυστερήσεις και με χίλια ζόρια. Έτσι. Στον Πανιόνιο που πάλι λέγανε λογάκια, έχασα βαθμούς. Δηλαδή, εντάξει, τι πρέπει να. Αυτοί βλέπουν τώρα το πρόγραμμα που έχουν, δεν μπορούν να κερδίσουν τον Πανιόνιο, θα πάνε να κερδίσουν μέσα στην ΑΕΚ, θα έρθουν μέσα στην Τούμπα δύο φορές. Αυτοί βλέπουν αυτό που είπε ο κ. Σαββίδης. Βλέπουν ότι χάνουν το πρωτάθλημα και πάνε να διαχειριστούν άλλες τακτικές και άλλες μεθόδους που είναι μαθημένοι να το κάνουν συνέχεια. Το θυμάσαι το σύριαλ τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ναι. Αυτή τώρα φίλε είναι ο επιθανάτιος ρόχος τους αγωνιστικά και επικοινωνιακά. Το βλέπουν ότι χάνεται το έδαφος, ότι ξεφεύγει ο ΠΑΟΚ. Ότι είναι ανώτερο σε όλα, ότι είναι ο δυνατός σε όλα του. Και δεν μπορούν αυτό το πράγμα φίλε, τους τρελαίνει. Έτσι, και δεν μιλάω παρασκηνιακά και με μη νόμιμα μέσα. Μιλάω από πλευράς λαού, διοίκησης, από πλευράς οικονομικής δύναμης, από πλευράς ομάδας, από όλα αυτά. Από όλα αυτά. Κωστή, να πω και ένα ανέκδοτο που είσαι έτσι με το λαγό. Ρίχτω. Ναι, ο λαγός είχε μπει το στοίχημα στη ζούγκλα, ρε παιδί μου. Το λέει λαγέ, τι γίνεται όλα καλά. Λέει, έχω παίξει, λέει, ότι θα αγαπήσει το λιοντάρι. Λέει, δίνει 500 απόδοση. Καλά, είσαι τρελός, λέει, του λιοντάρι. Λέει, ναι, ρε, του λιοντάρι, λέει, 500 απόδοση. Ναι. Μια, δυο, τρεις το μαθαίνει που λέει το λιοντάρι. Του λέει, λαγέ, τι γίνεται. Όλα καλά, λέει, λέει, καμιά μαλαπή να περάσει ώρα. Τι με μένα, λέει, μαλαπή να σε φάω. Τρέχει να το πιάσει, μπαίνει μέσα στο σπίτι του, ο λαγός στο σπίτι του, είτε τα μωρά μέσα στο σπίτι, ναι. Κουπανά από την πίσω πόρτα, φεύγει, πάει χούτη σε μια κουφάλα δέντρου, μπαίνει τον λιοντάρι που σφινώνει, πάει πίσω του λέει θα σε καπίψει στο σπίτι, δηλαδή τα παιδιά δεν θέλουν να βλέπουν. Τα βάλα φυστίκι, ξαναξικολάει, φεύγει, τρέχοντας, βουτάει μια εφημερίδα, κάτσε διαβάζει την εφημερίδα, του λέει, περνάει το λιοντάρι, λέει μου σπέρασε από το λαγός. Αυτός που γαμπεί του λιοντάρι κέρδισε το στίχημα στο παρα, το έγραψε και όλες οι εφημερίδες, λέει. Γεια σας, Τελάρα, γεια. Τι γίνεται. Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
Το προγιούτρο αδέρφια. Έτσι, έτσι. Στην κατάλληλη στιγμή βγαίνει. Μόνο. Μόνο ενωμένοι και αγαπημένοι. Ναι, στην κριτική που λέμε. Όπως θα κάνω και εγώ τώρα, επειδή περιμένω στο κινητό 19 και 45. 19 και 45. Έτσι. Λοιπόν, η κριτική είναι η εξής. Δεν μου αρέσει ο τρόπος στον οποίο περιμένουμε το καινούριο σύστημα, δηλαδή που ακούμε, πατάς ένα για να μπεις μέσα και τα λοιπά, ενώ στο προηγούμενο σύστημα μπαίναμε κατευθείαν και ακούγαμε και τους συνακροατές μας. Έτσι, τώρα και δηλαδή ενώ περιμένετε δεν ακούτε εκπομπή? Όχι. Μάλιστα. Περιμένουμε και ακούμε Λίμπερο 107,4 και τα λοιπά, και ακούμε και ένα τραγούδι, άκουγα εγώ τουλάχιστον, ναι. Θα μας το πούνε και τα παιδιά που θα πάρουν στη συνέχεια αν το έχουν πει, αν έχει γίνει έτσι, ναι. Άκουγα ένα heavy metal. Εγώ, αδερφέ μου, έχω συνηθίσει την Ποφίλιου. Δεν μπορώ χωρίς. Να μην βάλω ένα, δεν πρέπει να βάλω εκεί ένα δημάκι τώρα εγώ, ρε φίλε, έτσι το κάνουμε. Μια ζευγαρά, μια αμαρτωλή, κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Τουλάχιστον κύριοι του Λίμπερο, στην εκπομπή του Τζατσαρού, βάλτε κάτι αντίστοιχο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μου γράφει εδώ η Λιάνα, Κωστή μου, έχει δίκιο ο Άκης, λέει, ότι όντως σπάσανε το μπαμπρίζ, το τζάμι του αυτοκινήτου του Κόκαλη, ενώ ήταν με τη Ματσούκα. Άλλο ένα ωραίο χαροπό περιστατικό. Αρχίσανε τα γούστα. Εν τω μεταξύ εμάς έχει πάθει πριοπισμό και τα χέρια μας από το κρύο δεν πέφτουν μέσα. Τίποτα ρε. Χτυπάμε τις κόρνες, η κόρνα, τα δυο χέρια είναι στο τιμόνι και κορνάρουμε. Έχουμε πάθει επίσης αγκύλωση το να προσπαθούμε να πιάσουμε τον Κώστα. Χτυπάμε τα νούμερα. Λοιπόν, έχεις δίκιο, φίλε. Εγώ φταίω. Απλά φτύσε μας, δεν μας ματιάζεις. Τι να σου πω. Πέντε γραμμές αναβοσβήνουν από την αρχή. Από την αρχή. Μεταξύ μας τώρα, είμαι 21 λεπτά εδώ, μιλάμε αναμονή και τα λοιπά. Αλλά δεν βαριέσαι, είναι της εταιρείας, δεν πληρώνω εγώ. Είναι εταιρικό, συγγνώμη, δεν βαριέσαι. Αγόρι μου, αγόρι μου. Λοιπόν, αδέρφια, τίποτα. Καθίστε αναπευτικά. Ναι, απολαύστε το όλο αυτό. Απολαύστε το. Βάλτε το τζάκι. Έτσι, και απολαύστε καυσόξυλα φυτάς. Έχω και χορηγό πλέον με καυσόξυλο. Παοξάκι άρρωστο. Φιλιά. Γεια σου Γκόραν. Γεια σου Γκόραν. Γεια σου Αποστόλη μου. Μόνο. Ζουμου σου αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Μην καλείτε άλλο. Θα πρέπει να ξαναπάω σε διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Εγώ. Βεβαίως. Μέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, μας έπιασε κρυομπιάλια, μπάλια, τέτοια, στον Πειραιά. Κρυο από αυτό. Τσιλιπιπί. Τρέχουμε, ναι, τσιλιπιπί, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Τρεχάτε ποδαράκια μου, να μη σας χέσει ο κόλος σας, φίλε. Καταπληκτική παροιμία. Παροιμία, φίλε, όλες οι παροιμίες είναι βγαλμένες από τη ζωή. Μέσα, βέβαια. Ακριβώς. Είναι αυτοβιωματικές. Κάποιος βλέπετε το τσιλιπιπί. Ναι, έτσι, έτσι. Να σε ρωτήσω, ρε Κωστή. Ναι, αγόρι μου. Όταν το γήπεδο της Ξάνθης, ναι, ήταν από πάνω μέχρι κάτω, από αριστερά μέχρι δεξιά, το παλιό, όχι το καινούργιο. Ναι. Ιντρακόμ, Ιντραλότ, Ιντραένα, Ιντραδύο, Ιντραποκή. Δεν υπήρχε. Ανέβαινε Ολυμπιακός. Ανέβαινε Ολυμπιακός και έπαιρνε τον Βάλα. Ανέβαινε Ολυμπιακός, έπαιρνε τον ένα. Ανέβαινε Ολυμπιακός, έπαιρνε τον άλλο. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Δηλαδή, η άμεση χορηγία δεν είναι. Όχι βέβαια. Όταν ήταν ο Πλατανιάς, που πήγαινε ο Πλατανιάς με μείον 10 παίχτες μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν ήταν, όταν ήταν οι Καλονί που πήγαιναν με μείον παίχτες, δεν ήταν. Μόνο. Αυτά μας πείραξαν. Μόνο. Η ειρωνία είναι ότι μιλάνε αυτοί για πολυιδιοκτησία. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή, είναι. Τον Πανιόνιο τόσα χρόνια, ποιος τον έχει, πού είναι, ποιος είναι πρόεδρος στο Πανιόνιο, να μας πει κάποιος ποιος είναι πρόεδρος στο Πανιόνιο. Πού δούλευε αυτός ο άνθρωπος που είναι πρόεδρος στο Πανιόνιο. Χρόνια. Πού δούλευε. Πού δούλευε χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Αν μας εξηγήσει κάποιος. Μάλλον επειδή τώρα οι μικρές ομάδες αυτές, οι Πλατανιάδες, Καλονές και τέτοια, μάθανε ότι δεν βγαίνει άκρη με αυτούς. Βέβαια. Ναι. Χάθηκαν τα 25 του Τσουλού, φίλε. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα δεν ξέρουμε από πού να πιαστούμε.
Ακριβώς. Γλεντήστε το όλο αυτό. Απολαύστε το. Αυτό. Κλάψτε τα γέλια. Κλαίμε με μαύρο δάκρυα με αυτά που λένε. Κλαίμε με μαύρο δάκρυα. Εγώ λέω ότι πρέπει να τους κάνουμε, όπως είπατε και προηγουμένως, αγωγές. Πολλών εκατομμυρίων. Περίμενε να δεις τι έγινε να γίνει. Εμπλέκει μέσα. Κύπρο, οικογένειες, ανήψια. Ας τις οικογένειες. 5-6 εταιρείες εμπλέκει μέσα. Από κάθε εταιρεία μία αγωγή 2-3, 10, 20 εκατομμυρίων, να σε πω μετά εγώ σαν τι θα γίνει. Έτσι όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, να τον εξαφανίσουμε τον Ολυμπιακό. Έτσι, έτσι. Γεια σου Ευγένη. Γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε νουβάνα ή τα ένα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει φίλε, δεν υπάρχει. Πήγανε να μπλέξουν το Σαββίδι με τσιγάρα. Με τσιγάρα, με λαφρέα, με τις ΕΚΑΠ, τα πρόστιμα. Αλλά φάγανε την άντε να μην χαρακτηρίσω στον αυτό. Έχει γνώση φίλε, ο Πόντιος είναι πανέξυπνος. Φίλε, υπάρχει περίπτωση, ξέρεις εσύ κανένα Πόντιο που να είναι βρωμιάρης στις δουλειές του? Μόνο ο Πόντιος Πιλάτος. Αυτός, αλλά αυτός καθάρισε τα χέρια του. Δεν ήταν Πόντιος. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Ευγένη. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Έλα, Ποντίνης 006. Έλα ρε 006, πού είσαι? Τι έγινε, τι κάνουμε? Τι έγινε Κωστάκη, στο Γουστάρι χωριάδουσα? Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε που είναι τα απαρέμφατα της εκπομπής για τις συμμετοχές. Ρε Κώστα, μην ξοδεύεις ρε αγόρι μου το σάλιο σου με τους πουθενάδες. Άσε να διασκεδάσουμε λίγο αγόρι μου. Άσε να γελάσουμε εμείς. Αυτό φίλε, έλα να κάνουμε λίγο γλέντι. Δεν βλέπεις που τους καταντήσαμε. Δεν έχουν ψάχνουν να βρουν τρόπους. Άντε ρε καλά με το σάλιο μας τώρα με τους πουθενάδες. Τώρα μας δείξουν την αξία τους. Γλεντίστε το. Γλεντάμε, το ευχαριστιόμαστε. Γλεντίστε το. Την Ξάνθη να κερδίσω. Αυτό. Και τελείωσε η πρόθεση. Τώρα ασχολούμαι εγώ με το κάθε πουθενάδε. Άντε ρε τους βλάκες να πούμε εκεί. Έτσι κι αλλιώς δώσαμε νέο ραντεβού. 24 Φλεβάρι. Η απάντηση θα δοθεί. Τέλος. Βάλε και σκληρός 006 και την καλημέρα μου. Φιλιά. Γεια. Φιλιά, γεια, γεια σου, γεια. Έτσι. Μάλα. Αυτό. Το νου σας καλά, μάλα. Μάλα. Το σαν. Αμάρτησε μαζί. 5 εισιτήρια κληρώνουμε για τον αγώνα του Σαββάτου. Πάω Ξάνθη. Και μια σακουλάρα κρέατα από το εκλεκτό κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Υπέροχα πράγματα. Πηγαίνετε μέχρι την Παρασκευή εκεί. Αυτές τις 3 γραμμές, 4 που έχω μέσα, μην καλείτε άλλο, πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα ακόμα πριν το τέλος. Δεν κάναμε και μισή. Καθυστερήσαμε σήμερα, γίνεται ένας χαμός, δείξτε κατανόηση. Έπεσε, ναι, γεια σας. Έλα Παύλε, καλημέρα Κώστα. Ω, καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Καλώς θα βάλεις να γράψεις, ξεκινάς να γράψεις. Α, ξεκινάω, κάτσε να δω τι ώρα είναι, περίμενε. Ηχογράφηση, ρε. Ναι, ηχογράφηση, τώρα έτσι κι αλλιώς γράφει αυτό, αλλά πρέπει θέλω να δω το νούμερο. Το νούμερο. Α, 9:40. Λοιπόν, τέλεια. 9:40. Περίμενε να βγάλω το χαλί για να μην σε ενοχλώ. Πάμε, σε ακούω. Το χθεσινό με πρόσθεση παραλλαγή κλπ. Βεβαίως, κανονικά. Βερσιόν σημερινή. Περάσανε 2 χρόνια, πετούσαν χελιδόνια. Όταν αγώνα έχασα στη Τρίπολη στα Λόνια. Με βλέπουνε αίτητο, τους πέφτουν τα σαγόνια. Και το μπιμπιπ τους έφτασε στον παπουτσιό τα κορδόνια. Σε υπουργικά σαλόνια, με στυλ βαριά πεπόνια, από τον Κρήτη υπουργό ζητούσανε στην πόνια. Τη βρώμα την αβάσταχτη την έχουν για κολόνια. Για τα έκτροπα στο βόστρο τους κάνουνε τα παγόνια. Τους νόμους συνηθίσανε να ψηφούν αιώνια, μας δείξανε πως άδικα φοράνε παντελόνια. Τα άστρα πόλο οδηγεί, αυτοί κρατάν τιμόνια, και σπάν στο ξύλο διαιτητές τους κάνουνε μπαλόνια. Μα δε μας πέφτουν με τίποτα, τα έχουμε καδρόνια, τα κάνουμε και έλγηθρα, τσουλάμε και στα χιόνια. Και μια και είναι Χριστούγεννα, τα βάζουμε και λαμπιόνια. Ευχαριστώ πολύ. Αποθεώνεσαι, αποθεώνεσαι. Δε Κώστα, δεν έβρισκα ρήμα για τα κηδόνια και κάτι ακόμα δεν θυμάμαι πια. Δεν έβρισκα ρήμα. Γεια σου Παύλε, φιλιά. Βάλε μου και μένα για τα κρέατα, Κώστα, 0-0-0. Να σε καλά, φιλιά. Άντε φιλιά, 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 φιλιά. Τι γίνεται, ζούμου σου αδερφέ μου, πάμε. Ναι, γεια σας. Έσαμε, πάμε εδώ τελευταία, ναι. Γεια σας. Έλα, ναι. Καλώς τον παιδί. Έλα. Έλα. Τι έγινε. Καλώς τον.
Είστε καλά. Σε ακούμε, έλα Αντώνη μου, πάμε. Έλα, καλά είσαι λέω. Καλά, καλά, καλά. Προχώρα. Τι να πω εγώ, σε εντάξει. Εγώ πιο πολύ γούσταρα αυτό που έγινε μετά το παιχνίδι παρά το παιχνίδι. Τι κλάψα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, όταν 20 χρόνια ήταν κάτι ομάδα να κερδίσετε και τώρα είναι στην κλάψα. Ήταν καλύτερο από αυτό. Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, φίλε, που έχουμε κάνει. Να τους έχουμε φέρει σε ένα τέτοιο πανικό. Έλα, Κώστα, μου ακούω. Έλα, γορμό, έλα, σ' ακούμε, ναι. Έλα, έλα, ρε. Εγώ δεν φτάνω από τις εκκληρώσεις, το λέω και δεν με υπολογίζεις. Έτσι κι αλλιώς δεν σε έβαζα. Τέλος πάντων, το χθεσινό με την Τζάνση δείχνει τεράστια δυναμία και ανάγκη να φύγει μπάλα στην κερκίδα, φίλε. Έτσι, έτσι, παραλήρημα. Γιατί με αυτά που γράψω σε χθες είναι 2 με 4 αγωνιστικές, φίλε, με αυτά που κάνω. Εννοείται, έγραψε όλο ο παρατηρητής, παιδιά, το λέω για όσους δεν ακούσαν την αρχή. Και χειρότερο από αυτούς. Πέρυσι πουλήσαν το παραμύθι του πρωταθλήματος στον Best Ball. Φέτος άμα το χάσουν, τι θα γίνει. Της Βόλβης είναι φέτος. Της μικρής Βόλβης. Όχι ρε φίλε. Φέτος είναι τη διοίκηση που πουλήσαν το ωραίο το παραμύθι ότι να ήρθε κανονικότητα και θα το πάρουν. Και αν το χάσουν φέτος θα γίνει. Φαντάσου φίλε. Διπλή ξεφτύλα. Διπλή. Πλάκα με κάποιους. Δεν αντέχουν αυτοί αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρεις ότι και αυτή είναι μια ομάδα που έχει κάνει κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια λόγω παράγκα. Γιατί πώς έγιναν οι Ολυμπιακοί Καστοριάς, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι πολλά τα χρόνια. Γέννησαν οπαδούς, ποτισμένους με αυτό το πνεύμα. Ναι, είχαν, βασικά είχαν οπαδούς, κάνουν οπαδούς στις νίκες με οποιοδήποτε τρόπο, ρε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είχαν μάθει. Του Αλεξανδρή είναι οτροπία. Και ξέρεις, όσο δεν είχαν, υπήρχε και ίντερνετ και όλη την Αθλητική Κυριακή μια μισή ώρα φέρμα στο Ολυμπιακό μας και μισή ώρα όλες οι ομάδες, όλα αυτή η προγραμματική τόσα χρόνια, τους έχει ποτίσει. Πέρασε και δεν μπορούν να κάνουν αυτοκριτική σαν οργανισμός για αυτό που έχουν κάνει. Τι αυτοκριτική, Αντώνη μου, τι αυτοκριτική, δεν είπα ρε. Αυτοκριτική νομίζουν ότι είναι κάποιο μέρος Κρήτης, με ωραία παραλία. Ενώ εμείς που έχουμε πάει άπειρες φάτες, έχουμε τερματίσει Πέμπτη, τότε μετά από Αναστασιάδη. Θυμάσαι τι λες τώρα, να σου φεύγουν οι παίχτες φίλε επειδή δεν έχεις να τους δώσεις λεφτά. Και να μένεις εκτός Ευρώπης, θα θυμάσαι. Είχες πει μια κουβέντα τότε, θυμάσαι, τι δεν θα πάθουμε ποτέ. Ναι. Τι δεν θα πάθουμε. Το μεγαλύτερο σκοπός είναι να πάθουμε. Αυτό φίλε, αυτό φίλε, αυτό που είχες πει. Αλλά όταν έχεις μάθει να είναι το παιχνίδι 0-0 και να ξαπλώνει όλους και να δίνει πέναλτι και να κερδίσεις ενώ δεν το αξίζεις και αυτό το πράγμα σταματάει, βλέπε Πανιόνιος που έφεραν 1-1. Δεν ξέρεις να κάνεις κάτι άλλο. Έχεις μάθει αυτό και δεν μπορείς. Και χάνεις και τον κόσμο αυτόν που τον έκανες με αυτόν τον τρόπο, ρε φίλε. Φυσικά. Φυσικά. Γιατί εγώ βλέπω τους Ολυμπιακούς πως ήταν παλιά και εδώ στην Βέρεια πως είναι κάποιοι Ολυμπιακοί στην οτροπία είχαν και τους βλέπω τώρα να είναι σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης. Όπως το λες. Γιατί χθες 20 χρόνια να τα κάνεις αυτά τα πράγματα και μετά έρχεται ένας άλλος και τα κάνει. Δεν μπορείς. Τρελαίνεσαι. Τρελαίνεσαι. Φιλιά, Αντουάν! Έγινε, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι στο Βεργίνα Θέατρο CinemaScope The Musical, ένα καταπληκτικό ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο με σπουδαία ονόματα Κώστας Μακεδόνας, Κατερίνα Κούκα, Νίνα Λοτσάρη, Σοφία Μουτίδου, Πασχάλης Τσαρούκας, Νικολέτα Καρά, στο ρόλο του αφηγητή ο Μάκης Δελαπόρτας. Από τις 20 Δεκεμβρίου και μετά, ένα υπέροχο σκηνικό έχουν φτιάξει στο Βεργίνα Θέατρο. Δεν χάνεται αυτή η παράσταση. Δεν χάνετε. Στο 491-291 προπόληση εισιτηρίων στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω, 5 εισιτήρια πάω Ξάνθη. Κληρώνουμε στις 10 ακριβώς και μια σακούλα κρέατα το Κροπολίο Άγγελος. Επιστρέφουμε! Πάμε, πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Να θυμίσω, Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Πανοποιία, βαφία, καλύμπρες, αεροκίνηση, τα πάντα όλα. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, 5 εισιτήρια κληρώνουμε για τον αγώνα του Σαββάτου. Τίγκα ετούμπα, τρίποντο, ανεπηρέαστη εμείς τη δουλειά μας, το νου μας, εννοείται. Και γελάμε με όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και διασκεδάζουμε κιόλας και καταλαβαίνουμε τον πανικό τους. Πάμε, πάμε στις γραμμές και μια σακουλάρα κρέατα από το Κροπολίο Άγγελος κληρώνουμε. Σε λίγο, σε ένα δεκάλεπτο από τώρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί, ρε. Σαν τα χιόνια. Ηρέμησε. Έλα. Είπα να πάρω την
Αφού ηρέμησα, λέω, είπα να πάρω τηλέφωνο. Καλά έκανες, αγόρι μου, καλά έκανες. Γιατί είχα πάρα πολύ οργή και θα έβγαινε άλλο πράγμα και δεν ήθελα. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι είχα πει το 12ο, θα σας πω ορισμένα πράγματα. Ναι. Είχα πολλά γιατί και ποιος, αλλά θα με έλεγες εσύ αυτός και αυτός, δεν θα το πω. Δεν θα κάνω τέτοιο. Δεν με έχετε πάρει από το φόβο. Από φόβο εγώ βρε που είμαι ένα αγώ παιδί βρε. Τι θέλετε βρε, τι θέλετε εγώ. Ναι, όταν το έχεις και μέσα στο σπίτι σου όμως είναι δύσκολο. Ωραία τι γίνεται. Ωραία τι γίνεται. Για πες Παναγιώτη μου, σε ακούμε. Θέλω να πω, κάθε στάτε δεν παντάσκει στο πλικατόριο. Αν ποτέ θα έχω ένα τετράγωνο το οποίο θα το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ναι. Δηλαδή, κόσμος, ας πάρουμε την αρχή, πρόεδρος, προπονητής, κόσμος και παίχτε. Αυτό θα σας πω μόνο, σαν συμπέρασμα δικό μου. Όταν αυτά, όταν αυτά τα τέσσερα είναι ένα πράγμα, όταν αυτό αυτά τα ακριβώς, τέσσερα που είπες επανάλαβε τα, επανάλαβε τα. Με σειρά, με όποια σειρά εσύ νομίζεις, δεν έχει σημασία. Εγώ θα το πω έτσι από τον αρχηγό. Πρόεδρο. Πρόεδρος, προπονητής, παίκτες και κόσμος. Κόσμος. Λαός. Λαός. Όταν αυτά, αυτές οι τέσσερις πλευρές σε αυτό το τετράγωνο, ας πούμε ότι κάθε πλευρά είναι για ένα γράμμα, για τα τέσσερα γράμματα. Έτσι ακριβώς. Οπότε δεν θα κάνουμε αναλύσεις τώρα γιατί ο πόλεμος μένεται. Δεν χρειάζεται. Αυτό να τελειώσει και μετά θα κάνουμε. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι να συζητάμε πολλά πράγματα. Έτσι, έτσι είναι. Βλέπεις. Αυτό ήταν το. Όσο για ό,τι έχει γίνει, υπάρχουν υπεύθυνοι. Δεν ο Παοξής δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Τα αναφέρουμε απλά, βλέπουμε τι γίνεται. Ναι, δεν τσιμπάμε, εννοείται, δεν επηρεαζόμαστε. Δηλαδή δεν θέλω ούτε ένας να νιώσει ότι αμάν, αυτός είναι ένας από τους σκοπούς του. Αυτού που το κάνει, έτσι. Τι να νιώσει. Να νιώσει. Φόβο, δηλαδή, τι εννοεί. Αφισβήτηση, φόβο. Αμάν, τώρα τι θα γίνει τώρα, τι μας κάνουν. Δεν είσαι πάγκο, μαμά. Ακριβώς. Ό,τι άλλο θα δεις από αυτό που είναι η υπερηφάνεια σου και η αγάπη σου, είσαι λάθος. Παναγιώτη μου, ξέρεις ότι δεν μου αρέσει να μιλάω για την εκπομπή και σε πρώτο πρόσωπο. Θυμηθείτε μόνο, όμως θα κάνω μια εξαίρεση. Τι σας είπα την επομένη της κλοπής. Είπα, εγώ τώρα σε αγαπάω πιο πολύ. Εγώ τώρα δεν σκιάζομαι. Όποιος θέλει να ρίξει την ασπίδα του και να φύγει, να γίνει ρήψασπης, να φυγομαχήσει, ναι. Εγώ θα μείνω εδώ και πιστεύω ότι θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα του χρόνου, είπαμε. Αυτοί που είναι οι πιστοί το θυμούνται. Έτσι, γιατί και τότε, Παναγιώτη μου, υπήρξε αυτό. Τέλος, φεύγει ο Ιβάν, ο Πιστολάς, ο Εγκληματίας, ο χειρότερος όλων. Αυτό, μια κλοπή ενός λοιπόν, πρωταθλήματος, νόμιζα να τα καταρρεύσουν. Θα σε πω το πιο απλό. Κανένας Παοξής δεν έπεσε στη μάχη χτυπημένος στις όπλατα. Όλους τους χτύπησαν στην καρδιά μπροστά. Να το ξέρεις αυτό. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία που είσαι χτυπημένος. Και όσο όποιος πέφτει, σηκώνονται άλλοι 10 από πίσω. Ακριβώς. Αυτό δεν ακριβώς. Το φοβάμαι με τίποτα ακριβώς. Και δεν έχω τέτοιες. Πλέον φόβο δεν έχω στη ζωή μου. Κανέναν. Ειλικρινά σας μιλάω. Φόβο μόνο στο θάνατο και στο Θεό. Τίποτα άλλο. Μόνο το Θεούλη. Αυτό εντάξει, αυτά είναι άστα. Δεν τα ανακατεύουμε. Αυτό δεν τα ανακατεύουμε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε φιλώ. Γεια σου Παναγιώτη μου. Σου μουσού, αδερφέ μου. Θα με βάλει στην κλήρωση. Έγινε. Αν και δεν το εισιτήριο εδώ σε όποιον πολύτεκνο ανεργό, εγώ έχω 4 διαρκές στη Στάρουνε. Ωρε φίλε, ένα πέταλο πιάνεις. Έκανες δουλίτσα, έκανες δουλίτσα. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη μου. Έχω στρατό βρε, Αγόρι μου, να τους βλέπεις να τους καμαρώνεις. Γεια, ζουμου σου, φιλιά. Γεια σας, χαίρετε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί ρε. Πού είσαι ρε φίλε. Καλημέρα σε όλα τα μουσάκια. Να διαβάσω λίγο το μήνυμα της Χρύσας. Πίνω καφέ, κοιτάω έξω στο βουνό. Μία ερώτηση βασανίζει το μυαλό μου.
ποιος έχει τις μετοχές του σπιτιού. Αυτός 1-0. Μόνη της απαντάει. Εδώ που λέτε εσείς, μόνος μου ρωτάω, μόνος μου πατάω. Μόνος μου. Δεν είναι πάλι επίκαιρο το όνομα το δικό μας της εκπομπής της μεσημεριανής και του σλόγγαν που όλοι ρωτάνε ποιος έχει τις μετοχές της Ξάνθης. Αυτός 1-0. Δεν είναι τέλειο, ρε φίλε. Να προτείνουμε στο Δούκα να το βάλει μέσα σε καμιά ανακοίνωση. Ο Ντοκ. Ο Ντόκτορ. Θα το πάρει μόνος του, αλλά το χρειαστεί όχι. Έλα ρε Λευτέρη, κάνε ένα τέλε. Παιδιά, στο ερώτημα ποιος έχει τις μετοχές σας απαντάμε αυτός 1-0. Δηλαδή θα τον αποθεώσω. Βάλε έτσι, αφού θέλουν έτσι και εμείς έτσι. Εμείς θα σας τρελάνουμε ρε. Δεν μας τρελάνετε εσείς. Έλα αγοράκι, λοιπόν, έλα πες. Το αρχικά πάω κιόλας είναι... Πρόεδρος. Παίχτες. Ναι. Ο αρχηγός είναι ο Ιβά. Ναι. Coach είναι το Κάπα, ναι. Και το Όμικρον είναι όλοι εμείς. Σωστός. Όλο το ρόστερ, όλοι οι παίχτες, όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, πάρ' το πως θες. Σωστός. Αυτά είσαι πρώτος. Μανούλα είσαι, μονάχη, μανούλα. Αγόρι μου. Είπα και χτες το βράδυ κάτι στο Σαγόρα, ναι. Λέω, ότι όταν πας σε μια κατάσταση, ήρθε ο Ιβάν, πήρε τον ΠΑΟΚ, ας υποθέσουμε θεωρητικά, ρε παιδιά, θέλετε να κάνουν όλα καθαρά, εντάξει. Πεντακάθαρα. Ναι. Δεν μπορείς να καθαρίσεις τη λάσπη και να είσαι καθαρός. Νομίζω μπορείς, φίλε. Εδώ στην Ελλάδα τι δεν γίνει. Μπορεί να λερωθείς αφού θα είσαι, ναι, εκεί, αλλά όχι όμως ότι δεν θα είσαι καθαρός. Διευκρίνησέ, ναι, το, είναι έχει σημασία. Ναι, έτσι. Δεν πρόλαβα. Είπα, ναι, δεν μπορείς να καθαρίσεις χωρίς να λερωθείς. Αυτό. Να όχι όχι χωρίς να είσαι καθαρός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέμα είναι. Δεν είπα καθαρός να μην είσαι. Είπα, θα λερωθείς. Ναι. Πάνε, όχι, είπες χωρίς, δεν μπορείς να γίνει χωρίς να είσαι καθαρός, είπες. Χωρίς να λερωθείς, ναι, είπα. Χωρίς να λερωθείς, οκ. Okay, θα εντάξει, πέσουν, ναι, ναι, πάνω σου λάσπες. Το θέμα εννοείται. Είναι... Εννοείται. Να μην είναι η δική σου. Όταν καθαρίσει το μέρος, αν θα σηκώσει τα μανίκια σου, να πάει να τα πλύνεις στα χέρια σου, να κάτσεις έναν άνθρωπο να φας, ή αν θα πέσει με τα μούτρα στη λάσπη και εσύ να κάνεις το γουρούνι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό θέλει κάποιο χρόνο. Χρόνο δεν έχουν δώσει οι άλλοι. Εμείς δίνουμε στον πρόεδρο μας. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο χρόνο, έτσι, και πολλά. Οι άλλοι πολλά δεν δίνουν. Τι να δώσουνε, φίλε. Πολλοί είτε γιατί δεν τους συμφέρει, γιατί χάνουν αυτά και χτυμένα τους, άλλοι γιατί έχουν μικρά συναισθήματα που τους μπλοκάρουν να δουν πιο ανοιχτά. Δηλαδή ο Στράτης είπε πριν ότι, ξέρεις τι, άμα φύγουν η FIFA και η UEFA, ο Άρης, οποιαδήποτε ομάδα. Εδώ ο ΠΑΟΚ βλέπετε με έναν Ιβάν Σαββίδη και πρόπερση μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Εντάξει, ναι, γιατί φυσικά, μπορεί φυσικά να λένε χίλια δυο κάτι. Τι να λένε, ρε φίλε, άσε τώρα, και οι ίδιοι το ξέρουν. Αλλά οι ίδιοι και οι ίδιοι το ξέρουν. Καταπατήθηκαν εκατοντάδες νόμοι για να γίνει αυτό. Άστο. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε να έχετε μια ελπίδα, όχι ρε παιδιά να πάρετε πρωτάθλημα, αφήστε το αυτό. Να βλέπετε ένα ποδόσφαιρο όμορφο. Δηλαδή... Άστο, δεν υπάρχει. Ένα θέαμα, μια γιορτή. Δεν μπορούν. Φίλε, τους τυφλώνει το μίσος κατά του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να δουν τίποτα. Ούτε στο ένα μέτρο. Άστο. Και να σου πω και κάτι άλλο, Κωστή. Κάνε επίλογο, αδερφέ μου. Ναι. Πριν, ναι, και διαφωνώ. Είπατε ότι αυτά που γίνονται μικραίνουν τον Ολυμπιακό σαν ομάδα. Εγώ διαφωνώ. Γιατί τον μεγαλώνουν. Όχι. Τον Ολυμπιακό τον λέμε μεγάλο από, ότι, από το αποτέλεσμα που είχε. Το αποτέλεσμα, τους τίτλους. Ναι. Αν βγάλεις... υποτίθεται ότι έχει και κόσμο, φίλε, γι' αυτό λέμε. Ότι μικραίνεις το μέγεθός σου. Έχει κόσμο, Ολυμπιακός. Έτσι. Σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Να μου κάνεις. Για να δεις ότι αυτό είναι άσχετο. Υποπτεύομαι. Τι κόσμο, ναι, θα είχε αν δεν είχε αυτά πρώτα. Άστο, ναι. Αν ήταν η Λαμία στέλνης του Ολυμπιακού ή ο Πανετολικός που είχε τα τέσσερα πρωταθλήματα, θα είχε ο Ολυμπιακός αυτόν τον κόσμο. Δεν στο έτσι. Ούτε καν. Φιλιά φουγού! Άρα βλέπεις ότι παίζουν ρόλο αυτά. Σε χαιρετώ! Γεια σου, αδερφέ μου! Τους. Άντε, φιλιά, φιλιά! Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Θερμή παράκληση, επειδή είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Αν θέλεις. Ξέρω, θα πω τα εξής. Ας πούμε, χρόνια πολλά για Αγία Βαρβάρα, Αγία Βαρβάρα σήμερα, βέβαια. Εκκλησία δίπλα. Πίσω, η εκκλησιά και μας, του πυροβολικού. Η εκκλησιά μας. Οξύδες, τρέξτε. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, εσύ είχα πει το καλοκαίρι κιόλας. Ναι. Έχω από τότε να πάρω και συγγνώμη, αλλά σ' ακούω πάντα. Αλίμονο, τι συγγνώμη. Λοιπόν, ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το δρόμο του πλέον.
Γιατί ασχολείστε με μικρές ομάδες? Εδώ πάμε για Ευρώπη, ρε παιδιά, τώρα. Ασχολούμαστε επειδή ασχολούνται και αυτοί μαζί μας, δεν γίνεται να ασχοληθούμε. Όχι, μην ασχολείστε, παιδιά, με αυτούς. Τέρμα, τελείωσαν αυτοί. Αυτοί είναι τελειωμένοι για μας. Πρέπει να το πάρετε χαμπάρι. Είναι τελειωμένοι. Τελειώσανε. Ναι. Όταν θα έρθουν επάνω, δεν θα κάνετε κανένα επεισόδιο, φίλοι μου. Κανένα. Καλά, αυτό το είπα και. Εννοείται. Ναι, το λέω και εγώ, ρε Κωστή. Όχι, ναι, εννοείται. Δηλαδή, αυτό, αν τώρα θα μείνουν ατιμόρυτα όλα αυτά που έκαναν, εμάς θα μας λιώσουν. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Προσέξτε καλά. Ας έρθουν. Ας, θα κάνουν πάλι τα ίδια, ξέρεις, εκεί με την αυτοκίνητα. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Ναι. Δεν θα τους δώσετε καμία σημασία. Εννοείται. Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα, αδερφέ μου. Α, μπράβο. Πριν φύγεις, σε παρακαλώ, δώσε μου 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 50. Εμένα δεν θα με βάλεις. Τώρα εσύ που πήρες τελευταίος, την πληρώνεις. Βάλε με, οκτάρια είμαι εγώ. Δεν γίνεται να σε βάλω εσένα, δεν γίνεται να σε βάλω. Είδες, για δεν πειράζει. Θα σου δώσω ποιο, θα σου δώσω, κοίταξε να δεις, από πόσο μέχρι πόσο. Μπαμ, ένα μέχρι 50. Το 21. Ναι, ναι, πάμε. Και το 7. Άλλα τρία θέλω. Καντουρί. Α, άλλα τρία. Το 20. 20, ναι. Το 3, πώς είπες, μέχρι το 50, μέχρι το 50. Άρα έχουμε το 27. Ναι. 1, 2, 3, το 35. Ωραία. Ναι, και άλλο ένα για τα κρέατα. Και 49. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ. Για να πάρεις άλλη στιγμή να τα πούμε περισσότερη ώρα. Απλά, έτσι, απολογούμε. Με πήρες το τέλος. Φιλιά. Να προσέξουμε, παιδιά, φιλιά. Μην τους δίνετε σημασία. Εννοείται. Τέλος. Φιλιά. Λοιπόν, λέω. Εισιτήρια. Λοιπόν. Μωραΐτη Σταμάτης σε 6.24. Γιάννη σε 8.99. Από τα τηλέφωνα. Παύλος 000. Επίσης από τα τηλέφωνα. Ο Μπράμης Παναγιώτης σε 6.79. Ο Παπούλιας Αντώνης σε 2.72. Αυτή είναι με τα εισιτήρια. Πάω να δώσω και τα κρέατα. Ο Σίσκας Μανώλης 551. Σίσκας ή Σισκάς, δεν ξέρω πάει ο τόνος. Αυτά, φεύγω γιατί έφαγα ήδη 2 λεπτά από τα παιδιά. Σας χαιρετώ, θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις 705-750. Καυσόξυλα Κωνσταντίνος Φυτάς, Βασιλής Όλγας 206. Αυτός έχει τα κορυφαία ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά και έτοιμα. Καίγονται για σας. Και Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011. Τηλεφωνήστε, βάλτε αντιναμική ζελατίνα και ησυχάζετε. Τα λέμε στις 2 το μεσημέρι. Ζουμου σου λέμε. Bye, 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 bye.